Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Libero 107,4. Εδώ είμαστε post game, η νέα εκπομπή του Libero 107,4. Με Γιώργο Παναγιώτηδη στο μικρόφωνο και Βασίλη Καβαδία στη ρύθμιση του ήχου. Παρέα θα πάμε μέχρι και τη μία στο επόμενο τρίωρο, όπου έχουμε αρκετά να πούμε, αρκετά να σχολιάσουμε. Να ενημερώσουμε για ό,τι υπάρχει ακόμη από το ρεπορτάζ, στον απόϊχο κυρίως της νίκης του ΠΑΟΚ επί του Όφη στο Γεντικού Λέμε 3-1. Σε ένα μάτσο το οποίο ήταν αρκετά γεμάτο, έχει αρκετά πράγματα στα οποία μπορούμε να σταθούμε, αρκετά σημεία αναφοράς. Αυτή την ώρα βρίσκονται σε εξέλιξη από τη Super League, μάλλον ένα παιχνίδι είναι που εκκρεμεί. Αυτό τη ΑΕΚ με τον Πανιόνιο στο 75ο λεπτό στο ΑΚΑ 2-0 προηγείται η Ένωση με γκολ του Πόντσε καθυστερήσει πρώτου μηχρόνου στο σκορ και το 2-0 έκανε ο Μπακασέτα στο 58. Θα σας ενημερώνουμε για την εξέλιξη αυτού του αγώνα με το οποίο κλείνει η σημερινή δόση της Super League που άνοιξε σήμερα η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής. Σε εξέλιξη και το ματς της Real στην έδρα της Athletic Bilbao στο 25 εκεί 0-0. Θα δούμε και ό,τι συνέβη και στο διεθνή χώρο σήμερα. Θα δούμε για την νίκη της Chelsea με 4-1, με τον Αζάρ να κάνει χατρίκ και η Chelsea που έρχεται την Πέμπτη στην Τούμπα για να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ. Θα δούμε τις προετοιμασίες Ηρακλή και Άρη, οι οποίοι έχουν παιχνίδι αύριο. Ο Ηρακλής το πρώτο επίσημο μάτι σεζόν στην έδρα του, όχι μάλλον στην έδρα του Εθνικού, στην Καλυθέα θα γίνει το παιχνίδι κοντρά στον Εθνικό για το κύπελο Ελλάδος. Θα δούμε και το τι συμβαίνει στον Άρη, όπου προετοιμάζονται για το παιχνίδι με το Λιβαδιακό που θα γίνει την Δευτέρα και θα κλείσει την τρίτη αγωνιστική. Είχαμε και μπάσκετ, φιλική ήττα του ΠΑΟΚ από τον Ήφαιστο Λίμνου στο Παλατάκι. Θα τα βάλουμε όλα σε μια σειρά σιγά-σιγά και το επόμενο τρίωρο βράδυ Σαββάτου είναι αρκετά ενδιαφέρον με όλη την αγωνιστική δράση που υπήρχε και εξακολουθεί να υπάρχει ακόμη και αυτή την ώρα σήμερα. Πριν ξεκινήσουμε με τις νίκες του ΠΑΟΚ, το post-game της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ, μιας και post-game γίνεται και ο τίτλος της νέας εκπομπής εδώ στο Λίμπερο, της νίκης του ΠΑΟΚ επί του Όφη με 3-1 στο Γεντικουλέ, να αναφέρουμε για ένα πανό το οποίο υπήρχε στην θύρα των οργανωμένων οπαδών της ΑΕΚ στο ΑΚΑ κατά του Πανιωνίου. Συγκεκριμένα έγραφε ιστορικέ, πες μας που πουλιέσαι πιο ακριβά, στον Πειραιά ή το Βορρά, έγραφε το πανό. Οι άνθρωποι του Πανιωνίου διαμαρτυρήθηκαν εκεί, απείλησαν μάλιστα να μην κατέβουν στο δεύτερο μήχρονο αν δεν κατέβει το πανό. Υπήρχαν διαβουλεύσεις, καθυστέρησε λίγο η έναρξη του δεύτερου μέρους εκεί στο ΑΚΑ. Τελικά το πανό δεν κατέβηκε βέβαια. Αλλά το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο κανονικά. Θεώρησαν οι διαιτητές προφανώς ότι δεν υπήρχε αντεθνικό ούτε βριστικό περιεχόμενο, κάποιο σύνθημα για να γίνει προσωρινή διακοπή του αγώνα μέχρι να κατέβει. Παρέμεινε στην κερκίδα εκεί των οπαδών της ΑΕΚ και το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά. Αξίζει πάντως νομίζω να αναφερθεί το μήνυμα κυρίως που θέλουν να περάσουν προφανώς οι οπαδοί της ΑΕΚ με το συγκεκριμένο πανό κατά του Πανιωνίου. Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Πάντως νομίζω πως είναι κάτι άξιο αναφοράς. Πριν περάσουμε στα υπόλοιπα και λέγοντας υπόλοιπα, φυσικά με τι άλλο να ξεκινήσουμε από την σημερινή νίκη του ΠΑΟΚ επί του Όφη με 3-1 στο Γεντικουλέ. Ένα μάτς το οποίο ήταν πολύ γεμάτο σε στιγμές, έχει πολλά σημεία αναφοράς στα οποία μπορούμε να σταθούμε και νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε από τη φάση του τρίτου λεπτού και χρονικά ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή, η πρώτη στιγμή, πρώτη μεγάλη στιγμή του παιχνιδιού, αλλά και γενικότερα νομίζω ότι ήταν μια φάση που δεν θα σηκώσει τόσο μεγάλη κουβέντα, διότι δεν επηρέασε σε καμία περίπτωση το αποτέλεσμα. Ο ΠΑΟΚ έφυγε νικητής με ανατροπή από το Γεντικουλέ. Ωστόσο, αν το αποτέλεσμα ήταν διαφορετικό, νομίζω θα σήκωνε μεγάλη συζήτηση, μεγάλη κουβέντα και νομίζω πρέπει και πάλι να σταθούν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ κυρίως σε αυτή τη φάση, παρότι δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα, διότι πρόκειται για ένα εξόφθαλμο λάθος, ένα ολοφάνερο πέναλτι, μια ξεκάθαρη φάση, την οποία δεν μπορεί να μην την είδε ούτε ο διαιτής ο Διαμαντόπουλος, ούτε ο πρώτος βοηθός ο Αλεξέας, που ήταν μπροστά στη φάση, έτσι, μπροστά στη θέση στην οποία ήταν ο πρώτος βοηθός ο Αλεξέας. Δεν μπορεί να μην είδε την ανατροπή του Στρέζου στον Λέο Ζαμπά. Ένα ξεκάθαρο πέναλτι, νομίζω, εντάξει, δεν χωράει καμία αμφιβολία. Και όταν ξεκινάει αυτό το παιχνίδι με μια τέτοια φάση και δεν υποδεικνύεται αυτό το πέναλτι και είμαστε μόλις τρίτη αγωνιστική και έχουμε δει ήδη κάποιες αποφάσεις που έχουν προκαλέσει μεγάλη κουβέντα, να δούμε πώς θα συνεχιστεί αυτό το πρωτάθλημα. Παραλαμβάνω, μπορεί να μην επηρέασε την εξέλιξη του αγώνα, ίσως το αποτέλεσμα. Βέβαια, εντάξει, αν έμπαινε ο ΠΑΟΚ από το 3-0-1 να δηλώνει το πέναλτι, ίσως να βλέπαμε και άλλο μάτς και να μην άνοιγε το σκορ Όφη. Εντάξει, αυτό μικρή σημασία έχει πλέον, αλλά μεγαλύτερη σημασία έχει και γι' αυτό στέκομαι πολύ σε αυτή τη φάση, διότι είναι λάθη, όπως και αυτό που είδαμε την προηγούμενη αγωνιστική στη Νέα Σμύρνη με το ακυρωθέν γκολ του Τσουμπακ Πομ. Είναι ένα λάθος επίσης εξόφθαλμο, είναι ένα λάθος το οποίο δεν δικαιολογείται.
Επαναλαμβάνω και από τον διαιτητή Διαμαντόπουλο, αλλά κυρίως και από τον επόπτη, τον πρώτο βοηθό Αλεξέα, ο οποίος ήταν μπροστά στη φάση. Δεν μπορεί να μην είδε την ανατροπή στον Ζαμπά από τον Στρέζο. Μια πολύ ξεκάθαρη φάση. Να δούμε ποια θα είναι η τιμωρία του Αλεξέα και του Διαμαντόπουλου, διότι είναι μια φάση που δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να μην την είδε ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Πραγματικά. Συνεχίζοντας, η επόμενη έτσι, η πιο σημαντική στιγμή στο μάτι νομίζω ήταν εκείνο το λάθος που κάνει ο Κάνιας μετά την πάση του Βιερίνια, που χάνει το κοντρόλ πιεζόμενος από Βουό και Παπαστεριανό και το οποίο θα μπορούσε να είχε κοστίσει. Ενώ άνοιξε το σκόρ η Athletic Bilbao στο μάτι με την Real Madrid στο 33. Ο Μουνιαΐν από κοντά βάζει το γκολ. Athletic Bilbao Real Madrid 1-0 στο 33 λοιπόν. Άνοιξε το σκορ εκεί στο μάτς για την Primera División, για το Ισπανικό Πρωτάθλημα. Έλεγα για την επόμενη σημαντική φάση του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Όφη. Το λάθος εκεί του Κάνιας που τελικά δεν κόστησε στον δικέφαλο γιατί ήρθε ανατροπή. Ωστόσο είναι ένα λάθος που δεν συγχωρείται, δεν το συγχώρησε ο Παπαστεριανός. Και ουσιαστικά από το πουθενά, ενώ ο ΠΑΟΚ χωρίς να εντυπωσιάζει τα πρώτα λεπτά, είχε τον έλεγχο του ρυθμού. Μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση τα πρώτα λεπτά. Ωστόσο. Αυτό το λάθος του Κάνιας έφερε τον Παπαστεριανό σε θέση βολής και άνοιξε το σκορ και από το πουθενά ο ΠΑΟΚ βρέθηκε να κυνηγάει στο σκορ. Γύρισε το μάτς μετά με τον Μπίσεσβαρ να είναι πραγματικά εξαιρετικός και σε αυτό νομίζω αξίζει να σταθούμε. Ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής του αγώνα χωρίς καμία αμφιβολία, έτσι. Με τον γκολ της σοφάρισης που ουσιαστικά έδωσε το σύνθημα για να γυρίσει ο ΠΑΟΚ το μάτς. Και τις δύο ασίστ που έδωσε μετά και στο δεύτερο γκολ που βρίσκει με συστημένη σέντρα το μάτος από τον κόρνερ. Και το τρίτο γκολ, το οποίο νομίζω ήταν και το πιο θεαματικό της βραδιάς σίγουρα. Και είναι θεαματικό όχι μόνο για την φοβερή εκτέλεση του Λέο Ζαμπά από πολύ δύσκολη γωνία. Πολύ δύσκολη γωνία το τελείωμά του, το σουτ εξαιρετικό στην κλειστή γωνία κιόλας του Λέο Ζαμπά, του Βραζιλιάνου. Το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, άνοιξε λογαριασμό. Αλλά είναι εξαιρετική και όλη η συνεργασία που έχει προηγηθεί από πλευράς των παικτών του ΠΑΟΚ. Μια τρομερή ομαδική ενέργεια που είχε ως αποτέλεσμα να γίνει το 3-1, ένα φοβερό γκολ που φαίνεται ίσως και ως αποτέλεσμα δουλειάς από τον Ρασβάν Λουτσέσκου, όπως βγήκε, επαναλαμβάνω, όλη η φάση όπως δημιουργήθηκε, ενώ η ΑΕΚ κάνει το 3-0 κόντρα στον Πανιόνιο με σκόρερ τον Βίκτορα Κλωναρίδη. Ναι, με ωραίο σούτ έξω από την περιοχή ο Κλωναρίδης έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, σφραγίζει ουσιαστικά και την άνετη νίκη της ΑΕΚ επί του Πανιόνιου στο ΆΚΑ. 3-0 και ενώ απομένει. Βρισκόμαστε σε ποιο λεπτό είναι το παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή στο 84ο λεπτό το γκολ. Ένα δεκάλεπτο βαριά μαζί με τις καθυστερήσεις. Λιγότερο μάλλον. ΑΕΚ Πανιόνιος 3-0 με γκολ του Κλωναρίδη στο 84. Πέτυχε και δεύτερο γκολ η Μπιλμπάο κόντρα στη Ρεάλ, αλλά ακυρώθηκε ως offside. Σωστή υπόδειξη. Ήταν εκτεθειμένος ο σκόρερ των Βάσκων. Οπότε μένει εκεί το 1-0 στο 36. Athletic Bilbao Real Madrid. Αυτά είναι τα κυριότερα μάτς που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Υπάρχουν και άλλα παιχνίδια βέβαια, θα δούμε στη συνέχεια αναλυτικά. Θα κάνουμε και μια αποτίμηση έτσι όλης της αγωνιστικής δράσης που υπήρχε σήμερα με τα αποτελέσματα όλων των κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων και στο ελληνικό τι έγινε, τι πρόγραμμα υπάρχει αύριο. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά στην πορεία της εκπομπής post-game, η οποία θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τη μία όπως κάθε Σάββατο Κυριακή εδώ στο Λίμπερο. Από εκεί πέρα η ομάδα του Λουτσέσκου έδειξε στο σημερινό παιχνίδι την ανωτερότητά της ξεκάθαρα, παρότι δεν της δόθηκε αυτό το πέναλτι το τρίτο λεπτό που ίσως να έφερε και έναν εκνευρισμό στις τάξεις των παικτών, παρότι βρέθηκε από το πουθενά μετά από ένα λάθος του Κάνιας και τον Παστεριανό να ανοίγει το σκορ, βρέθηκε πίσω και να κυνηγάει να γυρίσει το μάτς. Παρ' όλα αυτά το γύρισε πριν ολοκληρωθεί το ημίχρονο μάλιστα, έδειξε την ανωτερότητά της και στο δεύτερο ημίχρονο. Αφού σφράγγισε και την νίκη ουσιαστικά τους 3 βαθμούς με αυτή την κολάρα του Λέο Ζαμπά, συνέχεια έκανε απλά διαχείριση του αποτελέσματος και κράτησε εύκολα αυτό το 3-1 και συντήρησε δυνάμεων εν ώψη του επερχόμενου αγώνα με την Τζέλσι την προσεχή Πέμπτη στην Τούμπα για την πρεμιέρα του Europa League. Είδε πράγματα ο Λουτσέσκου σαφώς, είδε παίκτες όπως ο Ζαμπά και ο Μπίσεσβαρ να είναι από τους εκτεθέντες, ειδικά ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ νομίζω ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης. Είδε και τον Καρέλη να κάνει τον ντεμπούτο του και να είναι μέσα σε αρκετές φάσεις. Δεν είχε και τόσο καλά τελειώματα βέβαια ο Καρέλης. Εντάξει, θα προσαρμοστεί και αυτός σιγά σιγά, θα μπει στο σύνολο. Έπαιξε και ο Βέρμπλουμ. Χρήσιμα συμπεράσματα για τον Ρασβάν Λουτσέσκου σε ένα διπλό με το οποίο έγινε το 3-3 για τον ΠΑΟΚ. Θυμίζω στους 7 βαθμούς η Ασπρόμαυρη και όχι στους 9 μετά το -2 από την περσινή ποινή.
Επομένως, και εφόσον η ΑΕΚ βρίσκεται στο 3-0 στο 88 λεπτό της αναμέτρησής με τον Πανιόνιο, θα φτάσει τους 9 βαθμούς με το δικό της 3-3. Επομένως, το ντέρμπι των δικεφάλων θα γίνει την επόμενη Κυριακή στις 8.30 στο γήπεδο της Τούμπας. Έχει και τεράστιο βαθμολογικό ενδιαφέρον, αν και είναι πολύ νωρίς ακόμη. Ο ΠΑΟΚ με νίκη θα μπορέσει να προσπεράσει την ΑΕΚ στο βαθμολογικό πίνακα, να φτάσει στους 10 βαθμούς και να την αφήσει στους 9 πόντους. Επαναλαμβάνουν ακόμη πολύ νωρίς, αλλά σαφώς αυτά τα παιχνίδια είναι πάρα πολύ σημαντικά και για τη συνέχεια. Φυσικά δεν θα παραλείψω να αναφερθώ και να σταθώ και εκεί, γιατί και αυτό ήταν μια στιγμή που σημάδεψε το σημερινό παιχνίδι, στην αντίδραση του Αλέξανδρου Πασχαλάκη σε αυτές τις χειρονομίες και τις ύβρις που εξαπέλυσε εναντίον των φίλων του Όφη στην Κερκίδα και στους πανηγυρισμούς κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ. Έβγαλε μια πολύ έντονη αντίδραση, ίσως αδικαιολόγητη αντίδραση ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης. Το γνωρίζουμε λίγο πολύ, τον έχουμε μάθει ως ένα χαρακτήρα πιο ιδιόρυθμο, έτσι κουβαλάει λίγη τρέλα, έτσι να το πούμε πιο απλοϊκά, ο Έλληνας goalkeeper. Αλλά μια τέτοια αντίδραση νομίζω δεν σηκώνει καμία δικαιολογία. Το θετικό σε αυτό είναι ότι προφανώς ο ίδιος κατάλαβε το λάθος του. Έτρεξε και ο Βιερίνια αμέσως να του μιλήσει μόλις έκανε αυτή την αντίδραση και ξεσήκωσε όλο το γήπεδο, όλες τις κερκίδες στο γεντί κουλέ. Όλος ο κόσμος τον αποδοκίμασε έντονα για την αντίδρασή του αυτές τις χειρονομίες που έκανε μετά τον γκολ. Το κατάλαβε φαίνεται το λάθος, το εξήγησαν και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ προφανώς και στο ημίχρονο στα αποδυτήρια ότι δεν υπήρχε λόγος να προβεί σε κάτι τέτοιο. Και το θετικό είναι ότι μετά τη λήξη του αγώνα ο ίδιος γύρισε υποτικά έτσι προς τους φίλους του Όφη, ζήτησε την συγγνώμη του με τις κινήσεις του και τουλάχιστον αυτό δείχνει έτσι τη μεταμέλεια του Έλληνα goalkeeper και ότι το είπε και στις δηλώσεις του στη συνέχεια και στο συνδρομητικό κανάλι και στους εκπροσώπους του τύπου του ΠΑΟΚ. Πως δεν δικαιολογείται αυτή η αντίδραση. Το ποδόσφαιρο είναι για να ενώνει όχι και όχι να χωρίζει, είπε πολύ σωστά και ο ίδιος. Και πράγματι έτσι θα αντιδράσει και ειδικά σε ένα γήπεδο έτσι που έχει μια πιο ιδιαίτερη φιλοξενία. Είδαμε και 500 περίπου φίλους του ΠΑΟΚ, ξέρω αν ήταν και περισσότεροι, να έχουν έτσι πολύ κόσμια συμπεριφορά. Δεν υπήρχε κάτι το μεμτό πέρα από αυτή την μικροένταση και μια μικροένταση πριν το ξεκίνημα του αγώνα με κάποια μπουκάλια που πέταξαν κάποιοι φίλοι του Όφη προς τους παίκτες του ΠΑΟΚ, εκεί τους μάζεψαν οι ίδιοι οι κριτικοί στη συνέχεια, δεν υπήρχε κάτι οπότε και επαναλαμβάνω, νομίζω θεωρείται λήξη αν το συμβάν μετά την ανόητη, ας με επιτραπεί η έκφραση, αυτή η αντίδραση του Αλέξανδρου Πασχαλάκη και τη συγγνώμη που ζήτησε ο ίδιος για να το μαζέψει από μόνος του και να μην δοθεί περαιτέρω έκταση στο συγκεκριμένο ζήτημα που αν μη τι άλλο ήταν μία από τις πιο έντονες στιγμές της αναμέτρησης αυτής του ΠΑΟΚ στην έδρα του Όφη στο Γεντί Κουλέ. Έχουμε τέταρτο γκολ για την ΑΕΚ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων και τελευταίο. Νομίζω θα λήξει κιόλα το παιχνίδι, δεν θα υπάρχει συνέχεια. ΑΕΚ Πανιόνιος 4-0 λοιπόν, αυτό θα είναι και το τελικό αποτέλεσμα. Σκόρερ είναι ο Κλωναρίδης και πάλι με πολύ ωραίο πλασέ. Τώρα Κλωναρίδης με δύο πολύ ωραία γκολ στο φινάλε. Άνετη νίκη, εύκολη και εμφαντική μάλιστα με αυτό το 4-0 η νίκη της ΑΕΚ επί του Πανιόνιου στο ΆΚΑ. Σε αυτό το παιχνίδι για την τρίτη αγωνιστική τη Super League. Η ΑΕΚ και αυτή ξεκινάει τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις στους ομίλους του Champions League. Την Τετάρτη απέναντι στον Άγια, αν δεν κάνω λάθος, στην Άμστερνταμ Αρίνα και ακολουθεί στη συνέχεια το μεγάλο ντέρμπι της Τούμπας. Στο άλλο παιχνίδι που μόνο πολύ νομίζω ενδιαφέρον αυτήν την ώρα, αφού λύγει και το ματς, Ατλέτικο Μπιλμπάο Ρεάλ Μαδρίτης 1-0 πάντα και ενώ οδεύουμε προς το ημίχρονο εκεί, στο 45ο λεπτό βρίσκεται αυτό το ματς και ενώ εμείς σιγά σιγά ολοκληρώνουμε το πρώτο ημίωρο της σημερινής εκπομπής post-game εδώ στο Λίμπερο 107,4. Θα πάμε τώρα στο πρώτο μας break για απόψε και θα επιστρέψουμε και με σχόλιο Σταύρου Κόλκα για την νίκη του ΠΑΟΚ επί του Όφη με 3-1 στο Γεντί Κουλέ. Στο Γεντί Κουλέ, το οποίο μάλιστα να σημειώσω επίσης ότι ήταν πολύ ωραία εικόνα και στην άρξη του αγώνα με τα χαρτάκια εκεί από τους φίλους του Όφη και γενικότερα ένα γεμάτο γήπεδο, μια ωραία ατμόσφαιρα. Είχε λείψει νομίζω και Όφη από τη Super League. Ήταν το πρώτο παιχνίδι με την επιστροφή του εντός έδρας και ήταν εικόνες που είχαν λείψει γενικότερα από το ελληνικό ποδόσφαιρο, αυτές τις γεμάτες κερκίδες του Γεντί Κουλέ. Και νομίζω σε αυτά πρέπει να στεκόμαστε γιατί αυτά είναι που ξεχωρίζουν έτσι και δίνουν και άλλη νότα πιο όμορφη στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, θα πάμε Βασίλη στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, θα πάμε στο break και επιστρέφουμε. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Post game στο Λίμπερο 107,4 με Βασίλη Καβαδία στη ρύθμιση του ήχου και Γιώργο Παναγιωτίδη στο μικρόφωνο. Δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής και θα πάμε ευθύς αμέσως να καλησπερίσουμε τον Σταύρο Κόλκα από το Ηράκλειο. Καλησπέρα, Σταύρε.
Άγιο Νικόλαο μπορούμε να πούμε πλέον. Άγιο Νικόλαο, ο Χηράκλειο, θα μείνεις εκεί το βράδυ. Όχι, φύγαμε, όχι, θα μας φάμε εδώ. Έχει ωραίο χώρο, ωραίο μαγαζιά, καλό φαΐ. Εντάξει, καλά είμαστε. Τι γίνεται, πώς το είδες το παιχνίδι? Κοίτα, το παιχνίδι, μια γενική εικόνα είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να ξεκινήσει πολύ νωρίς με γκολ. Το πέναλτι που δεν δίνει ο Δασκαλόπουλος με τον Αλεξέα. Πραγματικά μιλάμε για παράνοια, τώρα δεν υπάρχει καμία λογική σε αυτό. Από εκεί και πέρα υπήρξε ένας εκνευρισμός από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Πολλά λάθη με πρωταγωνιστή τον Κάνιας, πάρα πολλά λάθη. Στην πίεση του Παπαστεριανού ο Ισπανός έκανε 3-4 μεγάλα λάθη και έδωσε ψυχολογία στον Όφη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, μάλιστα στο τελευταίο λάθος του Κάνιας να έρθει και το κόλλο του Παπαστεριανού, και εκεί κάπου τα πράγματα δυσκόλευσαν για τον ΠΑΟΚ. Από το πουθενά ουσιαστικά. Από το πουθενά ουσιαστικά, ακριβώς. Μια εσωτερική αλλαγή του Λουτσέσκου, η μεταφορά ουσιαστικά του πίσω στον άξονα με τον Κατουρί στα αριστερά, έβγαλαν μια καλύτερη συνεργασία στην κυκλοφορία της μπάλας, πιο ποιητικές κινήσεις χωρίς την μπάλα, και γενικά έναν ΠΑΟΚ ελαφρώς καλύτερο. Σε κομβικά σημεία του αγώνα, δηλαδή το 37 έρχεται η ισοφάριση από την πολύ ωραία πάσα του Ελκαντουρί και το εξαιρετικό πρώτο κοντόλ του Πίστευα, έρχεται το 1-1 για τον ΠΑΟΚ. Το γυρίζει εντελώς πριν ρίξει πάλι κομβικό σημείο το δεύτερο γκολ. Δίνει στον ΠΑΟΚ αέρα νικητή πηγαίνοντας στα αποδυτήρια, και στο καπάκι ο ΠΑΟΚ καθαρίζει σε τρίτο κομβικό σημείο το παιχνίδι. Στο 53, δηλαδή στο ξεκίνημα πρώτο δεκάλεπτο του δεύτερου ημιχρόνου, πετυχαίνει και το τρίτο γκολ με τον Ζαμπά, πάλι δημιουργίας Πίσεσβαρ. Από την αρχή η φάση, Σταύρο, αν θυμάσαι, είναι φοβερή συνεργασία. Είναι εκπληκτική συνεργασία. Είναι τα κουνάκι του Καρέλη. Μπράβο. Κίνηση του Κατουρί στα αριστερά, αλλαγή παιχνιδιού σε Ζαμπά. Πάσαμε μία του Ζαμπά στο Πίσεσβαρ, ένα κοντρόλ και πάσα στο Ζαμπά. Το νομίζω το καλύτερο γκολ του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω τι θα γίνει στα άλλα παιχνίδια, αλλά μπορεί να είναι και το καλύτερο της αγωνιστικής. Μετά ο ΠΑΟΚ από εκεί και πέρα μειώνει τα λάθη. Βγαίνει ο Κάνιας, ο οποίος από δικό του λάθος, αν και νομίζω υπάρχει φάουλ του ΠΟ, ξεκινάει και η τελευταία φάση του Όφη να πει στο παιχνίδι με τον Αραβίδη, το πλασέ περνάει out. Εκεί ο Λουτσέσκου αποφασίζει να τραβήξει τον Ισπανό έξω. Ο Βέλγκλουμ μπαίνει, ο ΠΑΟΚ αποκτά μεγαλύτερη ηρεμία στο παιχνίδι του, ο Σπυρίδος κάνει τη δουλειά. Η ομάδα μπορεί να βγάλει και δεν το γκολ, δεν το κάνει, αλλά νομίζω ότι από κάποια φάση και μετά έκανε μια στιγμή διαχείριση του αποτελέσματος. Έτσι. Σε γενικές γραμμές, για παιχνίδι μετά από διακοπή και χωρίς τους κομβικούς, τους δύο πρώτους σκόρες της ομάδας, τον Πρίγιοβιτς και τον Πέρκα, το γεγονός και μόνο ότι ο ΠΑΟΚ καταφέρνει και βάζει τρία κόρες του θέλες και γυρίζει παιχνίδι, εμένα μου λέει πολλά. Είμαι σίγουρος ότι η ομάδα θα βρει καλύτερο ρυθμό μέσα από τους αγώνες, Chelsea, κτλ. Κτλ. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα τα πράγματα θα πάνε όπως πρέπει. Η αλλαγή του Ζαμπά νωρίς ίσως μας έδειξε και έτσι λίγο από το rotation εν ώψη Πέμπτης, πιστεύεις? Η ποια αλλαγή? Του Ζαμπά που τον έβγαλε νωρίς. Τον Νουάρντα. Ναι. Δεν νομίζω να... δεν είχε κάποιο λόγο. Απλά φρέσκαρε λίγο την πλευρά. Έβαλε τον Νουάρντα για να κρατήσει λίγο την μπάλα περισσότερο. Ή αυτό αναφέρθηκα πριν στη στιγμή διαχείριση. Θα μπορούσε να βάλει τον Πέλκα στη θέση του πίσης, δεν το έκανε, βάλε τρίτο χαφ. Ουσιαστικά δεν έδειξε ο ΠΑΟΚ ότι κυνηγάει τόσο πολύ το τέταρτο γκολ, περισσότερο κυνηγούσε τη διαχείριση του αγώνα. Ναι, ο Μπίσβαρ πάντως ήταν εκπληκτικός σήμερα, έτσι, νομίζω ο απόλυτος πρωταγωνιστής και με τον κόλπο του Ζιασίστη. Ο Μπίσβαρ είναι αυτός, Γιώργο, δεν είναι. Το θέμα είναι να βρει ρυθμό. Ναι. Όταν βρει ρυθμό ο Μπίσβαρ θα είναι αυτός. Και άντε τώρα τι κάνεις με την Τσέλση. Έτσι, με τόσους διαθέσεις. Τι κάνεις με την άγκητα εβδομάδα. Που υπάρχει ενδεχόμενο ο Μπίσβαρ να μην παίξει και στα δύο παιχνίδια βασικώς. Ναι. Δεν είναι πιθανό μετά τα σημερινά, λέμε τώρα ένα. Υπάρχει ενδεχόμενο. Ευχάριστος πονοκέφαλος τώρα θα είναι για τον Λουτσέσκου, γιατί είναι ο Μπίσβαρ και ο Ζαμπά που σήμερα... Είναι, γιατί αυτό δημιουργεί μουρμούρες. Ναι. Δεν είναι τόσο ευχάριστος.
Πάντως και οι δύο, και ο Μπίσβαρ και ο Ζαπά που είχαν μείνει εκτός αποστολής το προηγούμενο με το Μπανιόνιο, έδειξαν σήμερα ότι ίσα ίσα κίνητρο τους έδωσε αυτό. Και όχι γκρίνια. Εγώ δεν θα πω αυτό. Εγώ θα πω ότι ο καθένας θα παίρνει ευκαιρία του, κοιτάει να την εκμεταλλευτεί, γιατί ξέρει ότι η επόμενη μπορεί να αργήσει. Αυτό που επίσης ξέρω είναι ότι για την ψυχολογία του Ζαπά είναι πολύ σημαντικό το κόλ. Ναι. Ο επιθετικός δεν είναι νούμερα, δεν μπορεί να δει διαφορετικά το ποδόσφαιρο. Ναι, μένει η δουλειά, ναι, μένει το τακτικό κομμάτι. Μας τα είπε και πέρας στις προάλλες. Πολύ ωραία η πίεση που ασκούμε κτλ. Αλλά κάνουμε δουλειά. Όντως, ναι, τα τρεξίματα, ναι, το ένα, ναι, το άλλο. Αλλά η ουσία είναι ότι ο μεσοπαιδευτικός θέλει και τα νούμερα. Βέβαια. Γκολ, ασίστ. Και για τον Ζαπά. Για τον Ζαπά είναι πολύ σημαντικό το ότι σκόραρε σήμερα. Και ένα φοβερό γκολ, έτσι και σε εκτέλεση ήταν φοβερό το γκολ στην κλειστή γωνία. Φοβερό γκολ συνολικά νομίζω ήταν. Ναι, ναι, ναι. Συνολικά. Το ντεμπούτο του Καρέλη πώς το είδες? Μέτριο πρώτο ημίχρονο με αρκετή διάθεση να μην πηγαίνει τίποτα. Νομίζω πάρα πολύ καλό στο δεύτερο ημίχρονο. Κράτησε μπάλες ψηλά, κέρδισε μονομαχίες, είχε ουσία. Δείχνει το παιδί ότι έχει διάθεση να βοηθήσει πολύ. Πασχαλάκης το κατάλαβε το λάθος, έδειξε να το... Του μίλησαν προφανώς, έτσι και ο Βιερίνια πήγε κατευθείαν πάνω του. Το να απολογούμαστε εμείς τώρα για τον Πασχαλάκη είναι... Καλά, ναι, πολύ ανόητη ενέργεια, έτσι νομίζω δεν δικαιολογείται. Ανόητη ενέργεια, χωρίς λόγο, σε φάση που ο ΠΑΟΚ γυρίζει παιχνίδι σε λίγα λεπτά, πυροδότησε ένα γεμάτο γήπεδο. Ναι. Δεν είναι, λίγο πρέπει να το χρησιμοποιήσει καλύτερα το πράγμα. Προφανώς, ναι. Αυτό το πράγμα προσέβαλε και όλους μας, εντάξει, δεν είναι... Δίκιο έχει όφη. Ναι, γιατί από το πουθενά, έτσι, δημιούργησε ένα θέμα, ενώ και με τον κόσμο δεν νομίζω να δημιουργήθηκε κάποιο πρόβλημα. Ήταν πόσοι, 500 άτομα ήταν του φίλου του ΠΑΟΚ, πόσοι, παραπάνω. 600 περίπου πάνω του ΠΑΟΚ. Ναι, και δεν υπήρχε κανένα θέμα, έτσι, όλα κύλησαν ομαλά. Κανένα απολύτως. Mm-hmm. Κανένα απολύτως. Τώρα... Και όμως θα σου αφήσω, πρέπει ναι, 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 να πάμε. Βέβαια. Καλή επιστροφή. Ωραία, να έχετε και καλή ξεκούραση. Πρέπει να κάνουμε όλα μαζί. Ωραία, ναι. Πιο αργά θα ξαναλέμε. Όποτε θέλεις, όποτε θέλεις. Εδώ μέχρι τη μία θα είμαστε. Καλή και συνέχεια και καλή επιστροφή. Τα λέμε, Σταύρο. Καλώς βράδυ. Αυτά λοιπόν από τον Σταύρο Κόλκα, από την Κρήτη, από τον Άγιο Νικόλα που βρισκόταν τώρα που μας είπε συγκεκριμένα. Έτσι, και το δικό του σχόλιο για το παιχνίδι, για αυτή τη νίκη του ΠΑΟΚ και όλα όσα υπήρχαν και τα ανάξια αναφοράς από το παιχνίδι στο Γεντικουλέ και για την ανόητη ενέργεια του Πασχαλάκη, τον τεμπούτο του Καρέλη, την εκπληκτική εμφάνιση του Μπίσεσβαρ, το πρώτο γκολ του Ζαμπά που ήταν εκπληκτικό. Είχε πολλά σημεία αναφορά σημερινή νίκη, το σημερινό διπλό του ΠΑΟΚ που ήρθε με ανατροπή στο Γεντικουλέ. Είναι και το αρνητικό σημείο αυτό το πέναλτι που δεν δόθηκε, δεν μπορεί να εξηγήσει κανείς νομίζω, έτσι, η ποδοσφαιρόφιλος καθαρά δεν μπορεί να δει τη φάση και να μην καταλάβει ότι είναι πέναλτι. Δεν ξέρω πώς δεν το είδαν ο Διαμαντόπουλος και ο πρώτος βοηθός ο Αλεξέας και δεν ξέρω τι θα επακολουθήσει και αυτό και αν θα υπάρξει και τοποθέτηση από πλευράς ΠΑΟΚ. Προς το παρόν, η Ασπρόμαυρη ΠΑΕ τοποθετήθηκε ουσιαστικά μόνο μέσω των κειμένων της και στη live περιγραφή του αγώνα που κάνει στο Twitter. Έγραψε πως εκεί ο Στρέζος γκρεμίζει το τραμπάκι ότι δίνει out και συνέχεια στο κείμενο για την ανάλυση του αγώνα, την ανασκόπηση του αγώνα. Πέταξε τα καρφιά της η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, δεν υπήρχε κάποια άλλη τοποθέτηση μέχρι στιγμής, ούτε κάποια επίσημη ανακοίνωση, ούτε κάτι τέτοιο. Να δούμε αν θα υπάρξει τις επόμενες ημέρες, αν θα ασχοληθούν δηλαδή οι Ασπρόμαυροι με το συγκεκριμένο θέμα, διότι παραλαμβάνουν μια δεύτερη συνεχόμενη απόφαση μετά από εκείνο το γκολ του Τσούμπακ Πομ που ακυρώθηκε ως offside, ενώ καλυπτόταν από δύο παίκτες για 3-4 μέτρα ο Άγγλος επιθετικός στη Νέα Σμύρνη την προηγούμενη αγωνιστική. Έρχεται σήμερα και αυτή η απόφαση στο ξεκίνημα του αγώνα. Να μην υποδεχτεί αυτό το ολοκάθαρο πέναλτι. Δεν ξέρω τώρα τι μπορούμε να περιμένουμε συνέχεια. Πάντως δεν έχει ξεκινήσει με τους καλύτερους Ιωνούς και το φετινό πρωτάθλημα του Super League. Δεν ξέρω πώς θα συνεχιστούν τα διαιτητικά λάθη και πόσο θα μας απασχολήσουν. Παραλαμβάνω, περιμένουμε ο Αλεξέας να έχει την ίδια τύχη με τον Πόπτη που ήταν στη Νέα Σμύρνη. Προφανώς, μπας και σιγά σιγά τι να πω, να ταρακολουθούν οι ίδιοι. Δεν ξέρω τι να περιμένουμε πραγματικά. Νομίζω ότι την κορυφαία τάκα για το πέναλτι αυτό που δόθηκε στον ΠΑΟΚ την είπε ποιος άλλος θα μπορούσε να την πει, Βασίλη, ο Ρασβάν Λουτσέσκου φυσικά, έτσι πάντα καυστικός στις δηλώσεις του και τα σχόλια σχετικά με διαιτητικές αποφάσεις. Είπε λοιπόν ο Ρουμάνος τεχνικός πως κερδίσαμε ένα πέναλτι το οποίο ήταν εμφανές από το ΟΑΚΑ ακόμη, αλλά ο διαιτητής δεν ήθελε να το δώσει. Ξανά ένα παιχνίδι όπου τιμωρούμαστε από σημαντικές αποφάσεις.
είπες για τη συγκεκριμένη φάση, σχολίασε για τη συγκεκριμένη φάση ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Συνέχεια ρωτήθηκε και για την διαιτησία συνολικότερα μέχρι στιγμής. Είναι πραγματικά δύσκολο για εμάς, απάντησε, μας κλέβουν, μας επιτίθεται και δεν είναι σωστό όλο αυτό που συμβαίνει. Αρκέστηκε να απαντήσει ο Ρουμάνος κόουτς, ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Προφανώς, εντάξει, νομίζω δεν περίμενε κανείς να αφήσει ασχολία στη μια τέτοια φάση ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Με τις δηλώσεις του πάντα να προκαλούν μεγάλο ενδιαφέρον. Ενώ ολοκληρώνονται σιγά σιγά τα μάτς για το γαλλικό πρωτάθλημα, να ρίξουμε μια ματιά στο τι συμβαίνει εκεί. Τελικό αποτέλεσμα Mienz Lille 2-3, νίκη της Lille εκτός έδρας, Dijon Angers 1-3, Montpellier Strasbourg 1-0, Toulouse Monaco 1-1. Αυτά είναι τελικά αποτελέσματα από το γαλλικό πρωτάθλημα. Ενώ υπάρχουν και άλλα μάτς σε εξέλιξη αυτήν την ώρα. Στην Ιταλία στο 60 Φροζινόνε, Σαμπτόρια 0-3. Φαίνεται πως παίρνει εμφαντικό διπλό η Σαμπτόρια. Υπάρχει επίσης το Άγιαξ Γκρόνιγκεν στο 47. 1-0 προηγείται ο Άγιαξ. Ο Άγιαξ που θα αντιμετωπίσει την ερχόμενη. Α, όχι. Το ζητώ συγγνώμη για πριν για το Μομπελιέ Στρασβούργο. Δεν ήταν τελικό, ήταν στις καθυστερήσεις το μάτς. 1-1 τώρα. Μου το δίνουν. Μομπελιέ Στρασβούργο 1-1. Ισοφάριση από τη Στρασβούργο στις καθυστερήσεις αυτής της αναμέτρησης για το γαλλικό πρωτάθλημα. Και να συνεχίσουμε με το Άγιαξ Γκρόνιγκεν 1-0-48. Άγιαξ έλεγα ότι θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ την ερχόμενη Τετάρτη στην έδρα του για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων του Champions League. Αυτή την ώρα επίσης στην Ισπανία, Athletic Bilbao, Real Madrid 1-0 πάντα στο 53ο λεπτό. Η Real που όσο κυλάει ο χρόνος, όσο κυλούν τα λεπτά και στο δεύτερο μέρος φαίνεται να φλερτάρει με την γκέλα στο San Mamés. Η Μπαρτσελόνα νωρίτερα ανοίξε πολύ δύσκολα με ανατροπή την Real Sociedad 2-1 στο San Sebastián, σε μια έδρα που παραδοσιακά δυσκολεύει τους Blaugrana. Περνάνε πολύ δύσκολα από εκεί οι Καταλανοί συνεχώς. Πέρασαν και φέτος. Άλλες χρονιές χάουν και βαθμούς. Συχνά έχουν χάσει βαθμούς τα τελευταία χρόνια εκεί. Φέτος πέρασαν με το 2-1 με την ανατροπή. Στην Αγγλία είχε πολύ ψωμί σήμερα με διπλό της Liverpool στην έδρα της τότε. Ήταν 5-5 για τη Liverpool. 5-5 έκανε και η Chelsea κερδίζοντας με 4-1 με ανατροπή μάλιστα την Cardiff. Με hat-trick του Eden Hazard και έρχεται φουριόζα στην Dubai η Chelsea. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και ποια αποστολή θα επιλέξει ο Maurizio Sarri για το match της ερχόμενης Πέμπτης. Αυτό το παιχνίδι άλλωστε θα αρχίσουν να στρέφονται σιγά σιγά και στο ασπρόμαυρο στρατόπεδο και στις τάξεις του ΠΑΟΚ. Πλέον η προσοχή όλη εστιάζεται εκεί στο match αυτό για την πρεμιέρα των ομίλων του Europa League. 5η 20 Σεπτεμβρίου, 8 παρα 5 η έναρξη του αγώνα σε αυτές τις νέες ώρες του Europa League και του Champions League. Θα γίνονται δύο match. Τον ομίλων 8 παρα 5 και τα υπόλοιπα στις 10. Στο Europa League μισά και μισά. Μισά θα είναι 8 παρα 5 μισά στις 10. Τελειώνει το 10 παρα 4 για το Champions League και το 10 και 5 που ξέραμε. Το 8 και 10 και 5 μάλλον που ξέραμε για το Europa League από φέτος. Σιγά σιγά το συνηθίσουμε και αυτό από αυτή την εβδομάδα που ξεκινούν οι δύο μεγάλες κορυφαίες διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA. Και θα έχουμε έτσι full ρυθμούς αγωνιστικούς. Θα δούμε στη συνέχεια τι συνέβη και σε όλα τα πρωταθλήματα για σήμερα. Θα δούμε τι πρόγραμμα υπάρχει για αύριο Κυριακή. Μια μέρα επίσης γεμάτη με αγωνιστική δράση. Και τη Δευτέρα υπάρχουν παιχνίδια. Σαφώς υπάρχει το παιχνίδι του Άρη με τον Λεβαδιακό. Αύριο ο Ηρακλής μπαίνει στη μάχη του κυπέλου στο πρώτο επίσημο παιχνίδι τη σεζόν. Ο Ηρακλής στην εποχή του Τον Παπαδόπουλου πλέον. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά και στην πορεία τη εκπομπή. Ξεκινήσαμε νομίζω και. Έτσι έπρεπε να ξεκινήσουμε με τη σημερινή νίκη του ΠΑΟΚ στο Γεντίκουλε επί του Όφη με 3-1. Ωστόσο υπάρχουν ακόμη αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα για να αναφέρουμε. Η ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ να πούμε ότι τήθηκε σε φιλικό παιχνίδι, σε φιλικό τουρνουά που συμμετέχει γνώριση τη δεύτερη ετά της από τη Βοηβοντίνα. Έχασε σήμερα με 3-2 σετ στο τουρνουά Ζάρκο Πέτροβιτς. Χθες είχε χάσει με 3-0 σετ από την Κάλση. Τα αύριο στις 12 το μεσημέρι το τελευταίο φιλικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ σε αυτό το τουρνουά. Βέβαια, να σημειώσουμε ότι δεν αγωνίστηκαν οι Χιμένεθ και ο Όκολιτς που δεν βρίσκονται ακόμη στην αποστολή του ΠΑΟΚ για αυτά τα φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας. Σιγά σιγά νομίζω θα αρχίσουμε να μπαίνουμε και σε ρυθμούς βόλεϊ, να ασχολούμαστε και με αυτό. Ακόμη είναι νωρίς. Με μπάσκετ θα ασχοληθούμε στο επόμενο μέρος της εκπομπής, τη δεύτερη ώρα της απόψινης εκπομπής post-game, για το post-game του φιλικού αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ηφαιστό Λίμνου, της φιλικής ήττας του ΠΑΟΚ στο παλατάκι από τον Ηφαιστό Λίμνου με 71-68. Αμέσως αφού το επιστρέψουμε από το διάλειμμα στο οποίο θα πάμε σε λιγάκι, θα έχουμε τον Νίκο Μοσχοβίτη για να μας τα πει αναλυτικότερα το τι συνέβη στο ΠΑΟΚ Sports Arena, πόσο ΠΑΟΚ έχασε από τον
νεοφώτιστο φέτος ήφε στο Λίμνο, που όμως έχει φτιάξει ένα πολύ καλό σύνολο και φαίνεται ότι θα πρωταγωνιστήσει ίσως το φετινό πρωτάθλημα. Θα είναι ένα από τα δυνατά χαρτιά. Αύριο θα αντιμετωπίσει και τον Άρη, το οποίο φιλικό αυτό θα είναι η πρόβα τζενεράλε των Κιτρίνων πριν το ευρωπαϊκό τους παιχνίδι με την Δυναμό Τυφλίδα στις 20 του μήνα, την ερχόμενη εβδομάδα. Θα έχουμε και αύριο φυσικά εδώ στο post-game περισσότερα και για αυτό το φιλικό. Εδώ, πάντα στο Λίμπερο 107,4 για ό,τι υπάρχει στην επικαιρότητα, όλη την αγωνιστική δράση του Σαββατοκύριακου. Θα την καλύπτουμε κάθε Σαββατοκύριακο παρέα από τις 10 μέχρι και τη 1. Και ενώ οδεύουμε σιγά σιγά στις 11, κλείνοντας την πρώτη ώρα της απόψινής εκπομπής, θα πάμε, Βασίλη, στο δεύτερο μας διάλειμμα για να επιστρέψουμε με Νίκο Μοσχοβίτη και ό,τι συνέβη στη φιλική ήττα του ΠΑΟΚ από τον ύφεστο Λίμνου στο Παλατάκι. Πάμε λοιπόν στο break και επιστρέφουμε εδώ στο Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, post-game ώρα δεύτερη. Παρέα θα είμαστε μέχρι και τη μία εδώ στο Λίμπερο 107,4 με Βασίλη Καβαδία στη ρύθμιση του ήχου και Γιώργο Παναγιωτίδη πίσω από το μικρόφωνο. Σας υποσχεθήκαμε να περάσουμε στο μπάσκετ αμέσως μετά την επιστροφή μας από το διάλειμμα και έτσι θα κάνουμε. Θα καλησπερίσουμε τον Νίκο Μοσχοβίτη. Καλησπέρα, Νίκο. Γεια σου, Γιώργο. Καλησπέρα και σχόλιο κατά στο Λίμπερο. Τι γίνεται, τι ήταν αφιλική ήταν αυτή σήμερα από τον ύφεστο Λίμνου για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ? Καλά, κοίτα τώρα, κάποιος που ακούει ύφεστο Λίμνου λέει μα έχασε ο ΠΑΟΚ από τον ύφεστο Λίμνου. Ποιος είναι ο ύφεστος Λίμνου, μπορεί να αναρωτιέται. Αλλά είναι μια ομάδα που, όπως την είδαμε και σήμερα, έτσι κι αλλιώς είχαμε μια εικόνα από το ρόστερ που είχε φτιάξει ότι θα είναι αρκετά ανταγωνιστική. Και όπως είδαμε και σήμερα, νομίζω ότι βεβαιωθήκαμε. Ο ύφεστος νίκησε με 68-71. Έναν ΠΑΟΚ που, εντάξει, νομίζω όχι αναμενόμενα, αλλά σε αυτή τη φάση της σεζόν, στην προετοιμασία, στα μέσα προετοιμασίας, τέλος πάντων, το να έχεις καμπανεβάσματα είναι κάτι απόλυτα φυσιολογικό. Mm-hmm. Και επειδή σήμερα πάω και αντιμετώπισε μια ομάδα που ήταν και γεμάτη και πολύ καλά διαβασμένη για να το αντιμετωπίσει, δηλαδή ήταν ξεκάθαρο ότι στον ύφεστο σίγουρα είχαν το μάτι της Πέμπτης με την Μπουγιούξεχιρ και ετοιμάστηκαν τέλος πάντων για τον ΠΑΟΚ. Φάνηκε αυτά τα καμπανεβάσματα, φάνηκαν λίγο περισσότερο. Είχε σε αρκετά μέτρια μέρα αρκετούς παίκτες, δηλαδή και ο Χάτσερ και ο Γκος, που σε αυτή τη φάση τώρα που μιλάμε είναι οι δύο κινητήριοι μοχλοί της ομάδας. Φαίνονται και λίγο παραπάνω γιατί είναι και πιο έμπειροι τώρα στο ξεκίνημα της σεζόν, μέχρι να μπουν όλοι μέσα και να δούμε πώς θα είναι ο ΠΑΟΚ πλήρης. Ήταν καλά κλεισμένοι, ειδικά ο Χάτσερ κιόλας ήταν και αρκετά άστοχος σήμερα και με, όχι μόνο άστοχος, και αρκετά κακές επιλογές. Και το γεγονός ότι ο ύφεστος επέτρεψε μόλις 9 assist στον ΠΑΟΚ, ο οποίος στο προηγούμενο παιχνίδι με την τουρκική την Μπουγιούξεχιρ έδωσε 25, αντιλαμβανόμαστε ότι, δηλαδή, δείχνει και την εικόνα του αγώνα. Εντάξει, ξαναλέω ότι σε αυτή την περίπτωση, σε αυτή τη φάση που είναι η σεζόν, στα μέσα της προετοιμασίας και με απουσίες για όλες τις ομάδες, για αρκετές ομάδες μάλλον. Δηλαδή σήμερα ο ΠΑΟΚ δεν είχε τον Μαργαρίτη, δεν είχε τον Μορέιρα, δεν είχε τον Αθηναίου, δεν είχε τον Τσόχλα. Και ο ύφος είχε απουσίες και μάλιστα δύο σημαντικές απουσίες θεωρητικά, αν υπάρχουν βασικοί πλέον στο μπάσκετ, οι δύο βασικοί ψηλοί του ήταν ο Φρεϊμάνος ο Λεδονός και ο Εύανος ο Αμερικανός. Αλλά νομίζω ότι σήμερα ήταν ένα πολύ καλό μάθημα για τον ΠΑΟΚ στη λογική ότι το μάτς ήταν όντως σκληρό, δηλαδή ήταν σε πολλά σημεία του αγώνα ήταν σαν επίσημο παιχνίδι, όσον αφορά μόνο μαχίες, άμυνες, ξέρω εγώ, πίεση, rebound και όλα αυτά. Και νομίζω ότι ήταν ένα καλό μάθημα γιατί πολλά από τα παιχνίδια της φετινής σεζόν που έρχεται θα είναι έτσι, όπως το σημερινό με τον ύφεστο Λίμνου. Δηλαδή, πίσω από τους δύο, από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, οι διαφορές των ομάδων είναι πάρα πολύ μικρές πλέον. Και ο ΠΑΟΚ νομίζω το κατάλαβε καλά σήμερα από αυτή την ήττα από τον ύφεστο Λίμνου. Ίσως είναι και ένα καμπανάκι έτσι, παρότι εντάξει, φιλικό παιχνίδι είναι, άλλο είδους συμπεράσματα θέλει να βγάλει και ο Ηλίας Παθεοδωρού, αλλά το αποτέλεσμα του τελικού που καμπανάκι, μένει... Καμπανάκι θα ήταν αν ήταν, ξέρω εγώ, τελευταίο φιλικό. Ναι. Εκεί όντως θα ήταν καμπανάκι. Για τον ΠΑΟΚ θα μπορέσουμε να έχουμε μια πιο γεμάτη εικόνα για αυτό που είναι να δούμε την επόμενη σεζόν, όταν το δούμε πλήρη. Θεωρητικά αυτό μπορεί να το κάνει από τη Δευτέρα που θα γυρίσουν οι δύο διεθνείς, ελπίζουμε υγιείς, και από Δευτέρα επίσης είναι να δοκιμάσει και να μπει και ο Αθηναίου που δεν τον έχουμε δει καθόλου. Ναι. Οπότε έτσι και ο Τσόχλας δεν αναμενόταν να μπει τώρα, έτσι ο Τσόχλας θα είναι καλά περίπου το Δεκέμβριο. Οπότε λοιπόν
αν από τη Δευτέρα πάω και είναι πλήρης, έχει δύο φιλικά μπροστά του ήδη και Τετάρτη. Στο αρχικά Περιστέρι... Όχι, μιλάω για αυτές τις εβδομάδες. Τα μαυροσκούφη είναι αυτό. Αρχικά, ναι, αρχικά με τον Κολοσσορόδο και μετά είτε με τον Προμηθέα είτε με το Ρέθυμνο. Οπότε αν όλα πάνε καλά, εκεί θα έχω μια πρώτη πλήρη εικόνα του ΠΑΟΚ. Και από εκεί σιγά σιγά και μετά στην Κωνσταντινούπολη θα πάω να παίξει με την Μπαχτσέ Ζαχίρ. Και μετά στα παιχνίδια με το Περιστέρι και την Κίνη, τα τελευταία φιλικά. Αν είναι όλοι υγιείς και έτσι είναι πλήρης η ομάδα, νομίζω θα έχουμε ένα πιο ασφαλές συμπέρασμα. Ναι. Τώρα εδώ που είμαστε, τα σκαμπανεβάσματα, κάποια καλά κομμάτια αγώνα, κάποια άσχημα, νομίζω ότι είναι φυσιολογικά. Εγώ να σου πω την αλήθεια, με την Πουγιού ξεκινάσουμε τον ΠΑΟΚ, τον περίμενα χειρότερο. Ναι. Δεν περίμενα ότι... Ήταν και το σκορ πολύ εμφαντικό, η διαφορά που ίσως πέρασε ένα πιο αισιόδοξο μήνυμα, αλλά είναι νωρίς ακόμα. Okay. Είχε κάποιες ιδιαιτερότητες στο φιλικό εκείνο, γιατί οι Τούρκοι είχαν παίξει το προηγούμενο απόγευμα φιλικό με τον Άρη. Είχαν γι' αυτό κάποιες απουσίες, ήταν κουρασμένοι. Okay. Αλλά δεν περίμενα τον ΠΑΟΚ να έχει τόσα καλά διαστήματα στο παιχνίδι του. Η σημερινή εικόνα είναι πιο κοντά, πιο φυσιολογική στο δικό μου το μυαλό τουλάχιστον, για μια ομάδα που έχει αρκετούς καινούριους παίχτες, έχει απουσίες παιχτών είτε διεθνών είτε τραυματιών. Νομίζω ότι αυτή η εικόνα είναι πιο normal. Το να... Ο ΠΑΟΚ δεν είναι ούτε πολύ πίσω ούτε πολύ μπροστά σε σχέση με την χρονική περίοδο που βρισκόμαστε. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα, σιγά σιγά αυτά τα κομμάτια τα οποία βλέπετε χρειάζονται βελτίωση, η αμυντική του συνοχή, σίγουρα ο ρυθμός στην επίθεση και τα σχήματα που θα βρει σε κάποια φάση ο Παπαθεοδόρου που ταιριάζουν, αυτά τα πράγματα να τα βελτιώνει παιχνίδι με το παιχνίδι. Από τον Ήφες στο Λίμνο, έτσι, επειδή θα μας απασχολήσει νομίζω φέτος, όπως είπες και εσύ, έτσι, τι ξεχώρισες περισσότερο, γιατί είναι μια ομάδα που ήρθε φέτος και νομίζω θα μείνει. Έτσι, ο Ήφες είναι μια ομάδα, για όσους δεν το γνωρίζουν, που έχει μια πολύ ισχυρή οικονομικά οικογένεια, όπως είναι η οικογένεια Μπούμπουρα. Είναι η ομάδα, είναι ουσιαστικά ο περσινός Γούσου Λουφάρος, ο οποίος πλέον έχει μετονομαστεί και έχει μετακομίσει στη Λίμνο, που είναι η γενέτειρα τέλος πάντων της οικογένειας Μπούμπουρα, που επέλεξε να ρίξει τα χρήματά του, να το πω έτσι, σε αυτή την ομάδα. Και είναι μια ομάδα η οποία σήμερα ξαναλέω ότι λείπανε δύο βασικοί ψηλοί και είχε μια δωδεκάδα γεμάτη με Αμερικανούς που τους ξέρουμε από την Ελλάδα. Δηλαδή έχει πάρει τον Μπρέζελτον που ήταν πέρσι στο Πανιόνιο, από ένα σημείο και μετά ουσιαστικά ένας από τους λόγους που έπαιρνε τον Πανιόνιο ήταν αυτός, ο Αμερικανός playmaker. Έχει πάρει τον Wiggins που πέρσι έκανε μια πολύ καλή σεζόν με το Λαύριο. Έχει πάρει τον Evans, τον Σέντερ που δεν έπαιξε σήμερα, ο οποίος ήταν πέρσι στον Προμηθέα. Έχει πάρει έναν ξένο, τον Τζέρι Σμιθ, που ήταν πέρσι στην Α2 της Τουρκίας. Έχει πάρει τον Τόντρι Γκότσερ που τον έχουμε γνωρίσει από τον Κόρυβο. Δηλαδή οι ξένοι που έχει πάρει έχουν όλη εμπειρία από Ελλάδα. Και έχει γεμίσει με Έλληνες, με κάποιους Έλληνες στο ρόστερ της, όπως τον Σπύρο τον Μούρτο, όπως τον Σωτήριο τον Μανολόπουλο, όπως τον Δημήτρη τον Χαριτόπουλο που πήρε προχθές και έπαιξε σήμερα. Ψηλούς όπως τον Διαμαντάκο και τον Γόντιγκα. Δηλαδή είναι μια ομάδα πληρέστατη για το επίπεδό της, με χρήματα, που okay, στα αυτιά των περισσότερων ακούγεται σαν ο Ήφεσος Λίμνου. Ποιος είναι ο Ήφεσος Λίμνου? Είναι μια ομάδα με αρκετά χρήματα και με ένα καλό δόσμο. Με τον Σωτήρη Μανολόπουλο, μια ομάδα που εγώ νομίζω ότι στόχος τους είναι να είναι ο νέος Προμηθέας, να το πω έτσι. Αυτό θα σου έλεγα, δηλαδή, έχουμε... περισσότερο έτσι μου είχε στα αυτιά, σαν τον νέο Προμηθέα, αυτό να περιμένουμε. Ναι, αν έχουμε την εικόνα του περσινού Προμηθέα, κάτι ανάλογο για τον Ήφεσο Λίμνου. Βέβαια, εντάξει, οι άνθρωποι δεν το λένε δημοσίως, εννοείται. Έτσι θα μιλήσει μαζί τους, σου πούνε ότι στόχος είναι να μείνουν στην κατηγορία. Φυσιολογικό είναι αυτό. Εντάξει, okay. Ομάδα. Αλλά γενικά το ρόστερ που έχουν και όλες οι συνθήκες γύρω από την ομάδα τους, είναι για μια ομάδα η οποία μπορεί να πρωταγωνιστήσει. Με να πρωταγωνιστήσει, μιλάμε. Να πρωταγωνιστεί στο ελληνικό μπάσκετ, εννοούμε να είναι, ξέρω εγώ, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη. Έτσι, αυτό εννοούμε να πρωταγωνιστεί. Γιατί παραπάνω δεν μπορεί να πας, όσο και να θέλεις, δεν μπορεί να πας παραπάνω στο ελληνικό μπάσκετ. Να διεκδικήσει είσοδο έτσι και στα play-off να μπει, και από εκεί πέρα ό,τι παραπάνω κέρδος είναι για αυτές τις ομάδες. Ωραία. Οπότε, επόμενο φιλικό είπαμε έτσι, για να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση για τον ΠΑΟΚ. Επόμενο φιλικό, αν θυμάμαι καλά, είναι 5 η ώρα την Τρίτη με τον Κολοσσό Ρόδου. Και Τετάρτη μετά είναι το επόμενο φιλικό. Ανάλογα με το αποτέλεσμα του ΠΑΟΚ, ανάλογα και με το αποτέλεσμα του Προμηθέα με το Ρέθυμα, μία από αυτές τις δύο ομάδες στα μαυροσκούφια που γίνονται στο ΠΑΟΚ Sports Arena φέτος, με τη συμμετοχή του ΠΑΟΚ, του Κολοσσού Ρόδου, του Ρεθύμνου και του Προμηθέα. Ο Μαργαρίτης θα χρησιμοποιηθεί αύριο με την Εθνική? Κοίταξε, είναι στην αποστολή, είναι στη 12, δεν είναι το σταμάτη με τη Σερβία. Αυτό είναι στη 12 τώρα. Ναι, έχει ταξιδέψει στην Γεωργία κανονικά.
Το πιθανότερο είναι να χρησιμοποιηθεί. Ναι. Και ο Μωρέιρα έχει ένα παιχνίδι, ξεκίνησε 10:30. Είναι το ημίχρονο κάπου λογικά. Ο Μωρέιρα με την εθνική ομάδα της Αγγόλα. Τα παιχνίδια γίνονται στη Τινησία. Χθες νίκησε η Αγγόλα το Καμερούν με τον Μωρέιρα να έχει 20 πόντους, 9 rebound. Σήμερα παίζει με το Τσάτ και έχει αύριο ένα ακόμα παιχνίδι πάλι στη Τινησία με την Τινησία και μετά επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, οπότε τον περιμένουν και αυτόν στον ΠΑΟΚ, έτσι. Γιατί θα είναι από τα βασικά χαρτιά λογικά φέτος. Ωραία. Ωραία, Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ, να σου ευχηθώ καλή ξεκούραση και καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν και από τον Νίκο Μοσχοβίτη για την σημερινή φιλική ήττα του ΠΑΟΚ από τον Ήφαιστο Λίμνου με 71-68 στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Ο Ήφαιστος Λίμνου, ο οποίος αύριο θα αντιμετωπίσει και τον Άρη. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό είναι και το τελευταίο φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας του Άρη πριν το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Ναι, αύριο είναι το τελευταίο φιλικό τεστ κόντρα στον Ήφαιστο Λίμνου. Το μάτς θα γίνει στις 5:30 ώρα το απόγευμα και κλεισμένο των θυρών στο Nick Gallis Hall. Έτοιμη είναι η ομάδα του Άρη. Δεν υπάρχουν προβλήματα για τον Βαγγέλη Αγγέλου, εκτός από τον Βαλάντη Κουρτίδη που γυμνάστηκε μόνος του. Αύριο λοιπόν 5:30 η πρόβα Τζενεράλε του Άρη κόντρα στον Ήφαιστο Λίμνου πριν το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν κόντρα στην Δυναμό Τυφλίδα στη Γεωργία για τον πρώτο προκριματικό γύρο του Basketball Champions League. Να δούμε λίγο τα δεκάλεπτα πώς κύλησαν στο σημερινό φιλικό του ΠΑΟΚ και τους πόντους στη συνέχεια. 17-17 ήταν το πρώτο δεκάλεπτο, 32-38 το προβάδισμα το είχε η ομάδα της Λίμνου στο δεύτερο δεκάλεπτο, 55-49 προηγούνταν ο ΠΑΟΚ στο τρίτο δεκάλεπτο και τελικό σκορ 68-71 νίκη για τον Ήφαιστο Λίμνου επί του ΠΑΟΚ στο φιλικό αυτό που έγινε στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Από πλευράς ΠΑΟΚ πρώτο σκόρερ ήταν ο Phil Goss με 17 πόντους και 2 τρίποντα. Τον ακολούθησε ο Jones, Jamal Jones με 9 πόντους. 9 είχαν Hatcher και Garrett επίσης, όπως και ο Jones. 6 είχε ο Ζάρας, 5 ο Pop, 3 ο Σχίζας και ο Williams και ο Χρυσικόπουλος. Και έναν πόντο ο νεαρός ο Καράς. 5 είχε ο Pop, αν το ανέφερα. Ναι, από τον Ήφαιστο Λίμνου πρώτο σκόρερ ήταν με 14 πόντους μάλλον ο Γόντικας, 13 είχε ο Μπρέζελτον, αυτοί που ξεχώρισαν για την ομάδα της Λίμνου. And you put me through it. Why would you bring me so much pain? Λοιπόν, και ενώ η Real Madrid της, παρέλειψα να το πω νωρίτερα, έχει σοφαρίσει την Athletic Bilbao στο 79 αυτή τη στιγμή αναμέτρηση. Athletic Bilbao, Real Madrid της, ο Σαν Μαμές 1-1 το σκορ και από ό,τι φαίνεται η Real απειλεί περισσότερο για να κάνει την ανατροπή και να φύγει η νικήτρια από την έδρα της Athletic Bilbao. Να δούμε, παρακολουθούμε την εξέλιξη και αυτού του αγώνα για να δούμε πώς θα λήξει. Ενώ όπως αναμένονταν νομίζω Βασίλη, έτσι, το περίμεναν όλοι οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Αναρτήσεις από τον Γιώργο Σαββίδη στο λογαριασμό του στο Instagram, τα καθιερωμένα Instagram. Ναι, το περίμεναμε. Το περίμεναμε πώς και πώς, το περίμεναν και όλοι οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Μια εικόνα έτσι που παραπέμπει στο VAR. Προφανώς ήθελε να κάνει την νίκηση του για αυτή τη φάση του πέναλτι που δεσφυρίχθηκε. Έχει γράψει και ένα σχόλιο. Συνεχίζουμε δυνατά, έρχονται δύσκολοι και σημαντικοί αγώνες. Χαρούμενος με τα καινούργια πρόσωπα στην δεκάδα, είστε σημαντικοί και απαραίτητοι όλοι. Αναφέρει ο γιος του Μασαβίδη και μέλος του Δελτα Σίγμα της ΠΑΟΚ. Ανέβασε επίσης και ένα βιντεάκι με τον πανηγυρισμό του Λέο Ζαμπά, αυτόν τον ιδιαίτερο πανηγυρισμό που έκανε πως πυροβολή με τα χέρια ο Βραζιλιάνος και έγραψε «Ελπίζω να μην τρομοκρατήσαμε κανέναν». Ήθελε να στείλει προφανώς το δικό του μήνυμα ο Γιώργος Σαββίδης. Εύκολα τα συμπεράσματα. Πράγματι έτσι ξεχωριστός αυτός ο πανηγυρισμός του Λέο Ζαμπά στο πρώτο γκολ του Βραζιλιάνου με τη φανέλα του ΠΑΟΚ σε επίσημο παιχνίδι και ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ που νομίζω θα το θυμάται. Αυτό άνοιξε και λογαριασμό άλλωστε με τη φανέλα του Κεφάλου. Την πορτοκαλί φανέλα σήμερα, έτσι, άλλη μια ιδιαιτερότητα του σημερινού αγώνα στο Γεντικουλέ. Η πορτοκαλί αυτή εμφάνιση που φόρεσε ο Δικέφαλος και χρόνια να παίξει έτσι με τέτοιου χρώμα. Εντάξει, τώρα αν άρεσε ή αν δεν άρεσε. Εδώ είμαστε να ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις. Γνωστός ο τρόπος επικοινωνίας με το σταθμό και με την εκπομπή. FM και NO και το μήνυμά σας στο 54526 με χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ και των χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και αποστέλλετε το μήνυμά σας στο 54526 για οτιδήποτε φυσικά θέλετε να σχολιάσετε. Στη συνέχεια θα έχουμε και ανοιχτές γραμμές για οποιονδήποτε θέλει να καλέσει στο 2310-287-888. Να σχολιάσουμε και την νίκη του ΠΑΟΚ και οτιδήποτε άλλο θέλετε. Ενώ σιγά σιγά νομίζω, Βασίλη, πρέπει να πάμε να δούμε τι γίνεται και στα του Ηρακλή. Με τους Κιανόλευκους να δίνουν αύριο το πρώτο επίσημο παιχνίδι τη σεζόν. Η αποστολή του Ηρακλή, λοιπόν, η οποία ταξίδεψε σήμερα για την Αθήνα, αύριο στο γήπεδο της Καλυθέας θα αντιμετωπίσει τον Εθνικό Πειραιώς. Ο Εθνικός Πειραιώς που ήταν τιμωρημένος από πέρσι και γι' αυτό το παιχνίδι θα γίνει σε άλλη έδρα, στο γήπεδο της Καλυθέας. Πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν για την τρίτη φάση του Κυπέλλου Ελλάδος. Ρίχνεται στη μάχη ο Γυραιός. Ένα μάτς με παράδοση και ιστορία, έτσι, απέναντι σε μια ιστορική ομάδα όπως είναι ο Εθνικός Πειραιώς, για τους Κιανόλευκους. Το μάτς θα γίνει αύριο Κυριακή στις 4.30 το απόγευμα. Θα έχει και τηλεοπτική κάλυψη από την Κοσμοτέ TV, που έχει τα δικαιώματα της διοργάνωσης του Κυπέλλου Ελλάδος. Φυσικά θα υπάρχει ενημέρωση και εδώ από το Λίμπερο 107,4 για ό,τι συμβαίνει στο παιχνίδι του Γυραιού. Μάλιστα, αυτό που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι η αποστολή των Κιανόλευκων συναντήθηκε με τον Βασίλη Χατζηπαναγή, ο οποίος προφανώς ταξίδευε και αυτός, επέστρεφε, θα ταξίδευε κάπου. Το συνάντησαν στο αεροδρόμιο οι άνθρωποι του Ηρακλή. Φωτογραφήθηκαν εκεί, δημοσιεύτηκαν και τα σχετικά στιγμιότυπα. Ενδιαφέρουσα συνάντηση, αν μην τι άλλο, με τον Μεγάλο Βάσια. Να δούμε και την αποστολή την οποία έχει επιλέξει και ανακοινώσει σήμερα το μεσημέρι ο Αλέκος Βοσνιάδης, ο τεχνικός του Ηρακλή. Σε αυτή, λοιπόν, συμπεριλαμβάνονται στην 18η του Ηρακλή για το βρενό ματς κυπέλλου, επαναλαμβάνω, με τον Εθνικό Πειραιώς. Είναι ο Αμπάρης, ο Βοσνιάδης, ο Κανακούδης, ο Μακρύς, ο Κουτρομάνος, ο Στόιος, ο Κουκόλης, ο Γιαννίτσης, ο Γιαμπάρης, ο Μουμίν, ο Γιάννης Παδόπουλος, ο Μενδρινός, ο Τάι, ο Πασάς, ο Ντούνης και ο Κλέιτον, ο Ρόβας και ο Περόνε. Ο Κλέιτον νομίζω είναι η μεγαλύτερη, έτσι, έκπληξη, αν θέλετε, διότι είναι το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Ηρακλή. Δεν έχει αρκετό καιρό στην ομάδα και συμπεριλήφθηκε στην αποστολή. Δεν ξέρω αν θα πάρει χρόνο συμμετοχής αύριο. Αν θα το δούμε να κάνει και το ντεμπούτο του με την Κιανόλευκη φανέλα. Έχει το ενδιαφέρον πάντως το ότι ο Βραζιλιάνος βρίσκεται στην αποστολή από το πρώτο κιόλας επίσημο μάτς τη σεζόν για τον Ηρακλή. Στα του Ηρακλή, φυσικά, πέρα από το αυριανό πρώτο επίσημο παιχνίδι τη σεζόν, το οποίο αναμένουν φυσικά οι φίλοι της ομάδας. Σαφώς οι ρυθμοί είναι και λίγο πιο εξαγωνιστικοί μετά την ανάληψη ουσιαστικά των ηνίων διοικητικά από τον Τόμ Παπαδόπουλο. Σε νέα εποχή η νέα Παϊρακλής πλέον, με μεγάλο μέτοχο τον Τόμ Παπαδόπουλο. Ήταν το πρωί και στην ΔΕΘ, υποδέχτηκε εκεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Του έδωσε και μια φανέλα με το 110, τα 110 χρόνια ιστορίας του συλλόγου. Υπήρχαν αυτά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη βόλτα του εκεί, την καθιερωμένη από τη διεθνή έκθεση, πέρασε και από το περίπτερο του Άρη. Του δόθηκε εκεί μια κυτρινόμαυρη φανέλα με το νούμερο 1. Εκεί είχε χαιρετισμούς και με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Πέρασε και από το περίπτερο το stand εκεί του ΠΑΟΚ. Συνομίλησε με τον Γιώργο Κούδα, με τον Θοδωρή Ζαγοράκη. Ήταν και άλλοι άνθρωποι εκεί. Του έδωσαν μια μπάλα αυτή τη φορά οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Προφανώς μετά από τον δώρο που είχε σηκωθεί τις προηγούμενες ημέρες για τις φανέλες που είχαν δοθεί σε Τσίπρα και Καμένο. Δεν θέλησαν να δώσουν πάλι φανέλα οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τα γνωστά αυτά που συμβαίνουν με τους πολιτικούς στη ΔΕΘ, έτσι τα είδαμε και σήμερα να συμβαίνουν και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κατά τα άλλα, στα του Άρη, για να περάσουμε και στο κίτρινο μαύρο στρατόπεδο, ουσιαστικά υπάρχει μεγάλη, όχι αναμονή, προσδοκία κυρίως. Έτσι, προσμονή, να πούμε καλύτερα, για το μεγάλο σημαντικό. Είναι σημαντικό, θα το πω σημαντικό, το παιχνίδι αυτό για τον Άρη, διότι είναι η επιστροφή της ομάδας στην φυσική της έδρα, στο Κλεάνθης Βικελίδη, σε αγώνα Super League, μετά από 4 χρόνια. Στις 7, Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου, το μάτς με το Λεβαδιακό για την τρίτη αγωνιστική του Super League. Τα εισιτήρια ήδη από σήμερα αρχίζουν να φεύγουν. Υπήρχε μεγάλη κινητικότητα όλες αυτές τις μέρες. Ο κόσμος αναμένεται αρκετό στις κερκίδες του Κλεάνθης Βικελίδης, παρότι είναι Δευτέρα. Το μάτι θυμίζω έχει οριστεί Δευτέρα λόγω ΔΕΘ. Αύριο είναι η τελευταία ημέρα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Οπότε δεν θα μπορούσε να γίνει η Κυριακή, δεν συνένεσε η αστυνομία. Θα γίνει την Δευτέρα, θα ρίξει την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής Super League. Ο Άρης μετά το 2-2 θέλει να κάνει και το 3-3 απέναντι στον Λεβαδιακό. Προβλήματα πέραν του Βαλεριάνου δεν υπάρχουν. Σήμερα ο Βαλεριάνος ακολούθησε πάλι προληπτικά ατομικό πρόγραμμα. Και αύριο ο Πάκο Ερέρα θα ανακοινώσει την αποστολή. Θυμίζουμε ότι η μαγνητική που είχε κάνει χθες ο 26χρονος πλάγιος αμυντικός, ο Βαλεριάνος, ήταν καθαρή. Επομένως, ίσως να είναι
και αυτός έτοιμος για το παιχνίδι. Θα δούμε αν τον πάρει στην αποστολή ο Ισπανός τεχνικός. Θα ανακοινωθεί αύριο, επαναλαμβάνω. Οπότε αύριο βράδυ εδώ στο post game. 10 με 1 θυμίζω στο Λίμπερο 107,4 κάθε Σάββατο και Κυριακή. Θα έχουμε περισσότερα να πούμε και για τον Άρη και για τα του Άρη. Γνωρίζοντας πλέον και την αποστολή και τα πλάνα με πιο σαφή εικόνα του Πάκο Ρέρα για το μάτς της Δευτέρας. Στο 81 το λεπτό, Athletic Bilbao, Real Madrid της πάντα στο 1-1. Παγιαγγέλα η Real στο Σαν Μαμές. Πριν καταφέρει στο τέλος να κάνει την ανατροπή και να αποδράσει με το διπλό. Έχανε θυμίζω 1-0 στο ημίχρονο. Κατά τα άλλα, στα παιχνίδια που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ολλανδία, στο 85ο λεπτό, Άγιαξ Γρόνιγκεν 3-0. Φουριόζος ο Άγιαξ φαίνεται πως ετοιμάζεται και για το μάτι της Τετάρτης κόντρα στην ΑΕΚ, στην πρεμιέρα των ομίλων του Champions League. Στην Άμστερνταμ Αρίνα θα παίξουν οι δύο ομάδες. Επίσης, στην Ολλανδία, στο 89, η Βίλεμ Τίλμπουργκ είναι στο ισόπαλο 2-2 με την Εξέλσιορ. Αυτά τα μάτια νομίζω ξεχωρίζουν αυτή την ώρα. Στο ημίχρονο, η Μπράγκα με την Οντέλα στην Πορτογαλία. 0-1 πίσω στο σκορ η Μπράγκα. 3 λεπτά είναι οι καθυστερήσεις στο Σαν Μαμές, Athletic Bilbao, Real Madrid της. Στο 1-1 θα το κρατήσουμε, Βασίλη, αν είναι. Έχουμε φτάσει σε 11.30. Θα περιμένουμε τη λήξη αυτού του αγώνα, που ίσως ενδιαφέρει κάποιους από εσάς που μας ακούτε. Το αποτέλεσμα της Βασίλισσας. 2,5 λεπτάκια θέλει ακόμη στις καθυστερήσεις. Πάντα στο 1-1 και τώρα... Πιέζουν οι Μαδριλένοι, ψάχνουν το γκολ της ανατροπής που θα τους δώσει και τους 3 βαθμούς της νίκης για να μην κάνουν την γκέλα. Να δούμε τώρα με τον Μαρσέλο από αριστερά. Δεν δείχνει πάντως η Ρεάλ να βρίσκει εύκολα τον τρόπο. Στέκεται καλά η Μπιλμπάο. Η Μπιλμπάο θυμίζω είχε προηγηθεί από το πρώτο ημίχρονο. Ήταν μπροστά με 1-0. Εδώ, όχι, offside. Άλλα 2 λεπτάκια για την λήξη, για το τελευταίο σφύριγμα εκεί. Πάντα στο 1-1. Τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων και ενώ είχε καλή στιγμή η Μπιλμπάο με τον Κουρτουά να αποκρούει σούτ από τους Βάσκους. Τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι, δεν φαίνεται πως θα έχουμε κάποιο γκολ στο φινάλε. Και ενώ κυλούν τα δευτερόλεπτα προς το σφύριγμα της λήξης, Μπιλμπάο Ρεάλ πάντα στο 1-1. Γκέλα για την Βασίλισσα στην πολύ δύσκολη πάντως έδρα της Athletic Bilbao. Είναι από τις έδρες που ίσως αναμένονται και γκέλες για την, και για την Ρεάλ και για την Μπαρτσελόνα. Η Μπαρτσελόνα, θυμίζω, νωρίτερα είχε περάσει πολύ δύσκολα από το Σαν Σεμπαστιάν. Μια έδρα που παραδοσιακά την δυσκολεύει και τη στερεί βαθμούς. Πέρασε με 2-1 με ανατροπή επί της Ρεάλ Σοσιεδάδ. Τώρα 20 δευτερόλεπτα μένουν εδώ στο Μπιλμπάο. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι, δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. 4-6 θα σου στην εστία υπέρ της Ρεάλ. 6 σου είχε η Ρεάλ στην εστία, 4 η Μπιλμπάο. Δεν θα αργήσει να το σφυρίξει εκεί το παιχνίδι. Και τι έχει δώσει, όχι, δεν σφυρίζει ακόμη. Έχουν συμπληρωθεί τα 3 λεπτά. Λοιπόν, ενώ εμείς θα πάμε σιγά σιγά στο break, μόλις έχουμε και το τελευταίο σφύριγμα για το οριστικό τελικό αποτέλεσμα στο Bilbao Real και να επιστρέψουμε για την συνολική αποτίμηση ουσιαστικά της αγωνιστικής δράσης σήμερα, στο τι έγινε στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τα αποτελέσματα που είχαμε, το τι συνέβη και στα μάτς της Super League, να κάνουμε έτσι έναν απολογισμό, το τι περιμένουμε να δούμε αύριο με γεμάτο πρόγραμμα και πάλι. Ενώ θα είμαστε μαζί και αύριο βράδυ με το post game εδώ στις 10 στο Λίμπερο. Και φυσικά να ρίξουμε ματιά σε ό,τι άλλο υπάρχει στην αθλητική επικαιρότητα και στην αγωνιστική δράση και τη σημερινή ημέρα, αλλά και τη αυριανή που αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Περιμένουμε να ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις. Ανοίξουμε γραμμές μετά τις 12, ενώ μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματα σας FM και ενώ αποστολή στο 54526. Ενώ δεν το έχει λήξει ακόμη, Βασίλη, έχει συμπληρωθεί και το 4 λεπτό. Πάμε για το 5ο στο Bilbao. Κόρνερ τώρα για την Bilbao. Όχι, απομακρύνουν οι μερέγχες. Και τελευταίο σφύριγμα. Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν. Athletic Bilbao Real Madrid 1-1 και μπορούμε να πάμε και εμείς στο break πλέον, που έχει λήξει το παιχνίδι. Πάμε, Βασίλη, και επιστρέφουμε. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Post-game πάντα στο Λίμπερο 107,4. 1/4 περίπου πριν τις 12 βράδυ Σαββάτου. Με Βασίλη Καβαδία στη ρύθμιση του ήχου και Γιώργο Παναγιωτήδη στο μικρόφωνο του Λίμπερο 107,4. Για ό,τι συμβαίνει στην αθλητική επικαιρότητα, ό,τι συνέβη στη σημερινή αγωνιστική δράση, ό,τι περιμένουμε να δούμε και την αυριανή πολύ γεμάτη Κυριακή ποδοσφαιρικά. Θα πάμε να κάνουμε τώρα μια έτσι αποτίμηση, έναν απολογισμό στα σημαντικότερα παιχνίδια της σημερινής ημέρας, στα αποτελέσματα
των κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Θα ξεκινήσουμε πρώτα όμως από τους αντιπάλους του ΠΑΟΚ, μιας και το Europa League ξεκινά την ερχόμενη Πέμπτη. Είναι η πρεμιέρα του δικεφάλου κόντρα στη Τζέλσι Τούμπα. Το πολύ μεγάλο αυτό παιχνίδι, το πολύ σπουδαίο αυτό μάτς στην πρεμιέρα. Το ενδιαφέρον τώρα των ασπρόμενων στρέφεται εκεί, στρέφεται στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και απασχολεί νομίζω και το τι έκαναν οι αντίπαλοι της ομάδας του Ρασβάν Λουτσέσκου στον 12ο όμιλο του φετινού Europa League. Να ξεκινήσουμε φυσικά από το μεγάλο όνομα του ομίλου, το μεγαλύτερο της διοργάνωσης χωρίς καμία αμφιβολία, αυτό της Chelsea, η οποία συνέχισε απτόητη στο αγγλικό πρωτάθλημα, διατήρησε το απόλυτο νικόν στην Premier League, έκανε το 5-5. Με τον Εντένα Ζάρ να συνεχίζει σε δαιμονιώδη φόρμα και μετά το παγκόσμιο κύπελο που τον θαυμάσαμε, ήταν ίσως από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του Μουντιάλ. Ο Βέλγος συνεχίζει σε τρελούς ρυθμούς με τον Μαουρίτσιο Σάρι στον πάγκο της Τσέλσι φέτος. Χατρίκ λοιπόν σήμερα. Γύρισε μόνος του ουσιαστικά το μάτσι. Η Κάρντιφ είχε προηγηθεί 0-1 στο Στάμφορντ Μπριτζ με γκολ του Μπαμπά στο 16. 37-44. Πολύ γρήγορα, μέσα σε 7 λεπτά πριν τελειώσει το ημίχρονο, ο Αζάρα έκανε ανατροπή. Στο 80 με πέναλτι διαμόρφωσε το 3-1 και το τελικό 4-1 έκανε ο Γουίλιαν στο 83ο λεπτό για να κάνει η Chelsea την πέμπτη διαδοχική νίκη της σε εισάριθμες αναμετρήσεις στην Premier League και να παραμείνει στην κορυφή, να παραμείνει στην πρώτη θέση, οδηγώντας την κούρσα του πρωταθλήματος μαζί με τη Liverpool, η οποία έκανε την νίκη της ημέρας νομίζω, παίρνοντας μεγάλο, τεράστιο διπλό στο Wembley επί της Tottenham. Με 2-1, μια νίκη που έδειξε ότι φέτος η Λίβερπουλ ίσως είναι και μεγάλο φαβορί, όχι απλά φαβορί, για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αν και είναι πολύ νωρίς ακόμα και όλοι ξέρουμε και ξέρετε νομίζω τις πορείες που μας έχει συνηθίσει η Λίβερπουλ ειδικά τα τελευταία χρόνια. Αλλά νομίζω με την εμφάνισή της, την πολύ πιστική εμφάνιση σήμερα και την νίκη στην έδρα της Τότεναμ, έστειλε άλλο ένα χειρό μήνυμα και συνεχίζει η ακάθεκτη. Η Λίβερπουλ παίζει και με την Paris Saint-Germain στο πιο μεγάλο μάτι της πρεμιέρας των ομίλων του Champions League την Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος. Πολύ σπουδαίο παιχνίδι. 15 βαθμούς λοιπόν έχουν Liverpool και Chelsea, με το απόλυτο νικόν το 5-5 μέχρι στιγμής. Οδηγούν την κούρσα στην Premier League. Ακολουθεί η Manchester City που κέρδισε σήμερα εύκολα τη Fulham με 3-0 στους 13 βαθμούς. Την πρώτη ήταν της έκανε η Watford, που είχε 4-4 και αυτή μέχρι τώρα. Ιτήθηκε σήμερα από τη Manchester United με 1-2 στην έδρα της. Πολύ σημαντικό διπλό για την ομάδα του Ζε Μουρίνιο, που πήρε ανάσα νομίζω, βαθιά ανάσα ο Πορτογάλος τεχνικός, ο Special One όπως συνηθίζουμε εδώ να τον αποκαλούμε. Πήρε βαθιά ανάσα με αυτό το πολύ σπουδαίο διπλό στην έδρα της Watford, η οποία θυμίζω είχε 4-4 μέχρι να ιτηθεί σήμερα από τη Manchester United εντός έδρας. Να δούμε συνολικά τα αποτελέσματα της ημέρας. Tottenham Liverpool 1-2, Manchester City Fulham 3-0, Newcastle Arsenal 1-2, αν δεν κάνω λάθος ήταν και η πρώτη νίκη της Arsenal. Η Arsenal, όχι, είχε, όχι, τρίτη νίκη είναι της Arsenal, μάλιστα. Ήταν το πολύ κακό ξεκίνημα με τις δύο ήττες και είχα την εντύπωση. Η Arsenal λοιπόν νίκησε στην έδρα της Newcastle με 1-2. Chelsea Cardiff 4-1, Bournemouth Leicester 4-2, Huddersfield Crystal Palace 0-1, Watford Manchester United 1-2 στο τελευταίο μάτς χρονικά της ημέρας, με Lukaku και Smalling να σκοράρουν για τη United και τον Gray να μειώνει σε 1-2 για τη Watford. Και ενώ αύριο υπάρχουν άλλα δύο παιχνίδια στο μενού, στις 3.30 Wolves Burnley και στις 6 Everton West Ham, ενώ τη Δευτέρα η πέμπτη αγωνιστική κλείνει με το μάτς της Southampton με την Brighton στις 10 το βράδυ. Δευτέρα λοιπόν ολοκληρώνεται η πέμπτη αγωνιστική της Premier League. Συνεχίζοντας μετά των αντιπάλων του ΠΑΟΚ, μιας ξεκινήσαμε από την Chelsea και κατά συνέπεια και την Premier League, να πιάσουμε τώρα την Πάντε Μπορίσοφ, η οποία συνέχισε με νίκη στο πρωτάθλημα της Λευκορωσίας, εκεί όπου κάνει παρέλαση και νομίζω θα το κατακτήσει. 21η αγωνιστική, νίκη με 3-1 επί της Ντνέπρ Μογκίλεβ για την Πάντε Μπορίσοφ, στο συν 7 από τον δεύτερο, οδηγεί την κούρσα, πρωτοπόρος η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο UEFA Europa League. Σκόρερ εκεί για την ομάδα, την αντίπαλο του ΠΑΟΚ, την Πάντε Μπορίσοφ. 2 γκολ ο Ντμίτρη Μπάγκα στο πρώτο ημίχρονο. Και στο 85ο λεπτό ο Μαξίμ Σκάβης το τρίτο γκολ της Πάντε Μπορίσοφ, η οποία, επαναλαμβάνω, στο συν 7 από τον δεύτερο συνεχίζει την κούρσα της στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος της Λευκορωσίας. Το αποτέλεσμα μάλλον που αξίζει να αναφέρουμε σήμερα πλευράς αντιπάλων του ΠΑΟΚ είναι αυτό της Βίντι, η οποία γνώρισε ήττα σοκ, οδυνηρή ήττα από την ουραγό του πρωταθλήματος της Ουγγαρίας, την Πούσκας, την ομάδα,
Με 2-1 ιτήθηκε και ενώ ο Στσέποβιτς έχασε πέναλτι στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων σε ένα επεισοδιακό μάτζ. Και είχε πολύ επεισοδιακό φινάλε. Πιάστηκαν στα χέρια εκεί οι παίκτες. Υπάρχουν τρομερά βίντεο στο διαδίκτυο. Τρομερές σκηνές εκεί στο... μετά το τέλος της αναμέτρησης και μετά το χαμένο πέναλτι και του Στσέποβιτς στο 10ο λεπτό επαναλαμβάνω των καθυστερήσεων για την Βίντι. Ήταν με 2-1 από την ουραγό της βαθμολογίας Πούσκας. Ήταν σοκ για την αντίπαλο του ΠΑΟΚ. Με 2-1 για την 8η αγωνιστική του Ογκρικού Πρωταθλήματος αυτό το παιχνίδι. Ο Στσέποβιτς είχε ανοίξει το σκορ στο 24ο λεπτό με πέναλτι πάλι. Γύρισαν το μάτς οι γηπεδούχοι. Η Βίντι με τον Στσέποβιτς έχασε το δεύτερο πέναλτι που εκτέλεσε στις καθυστερήσεις και το μάτς είχε επεισοδιακό φινάλε. Ήταν λοιπόν για την αντίπαλο του ΠΑΟΚ την πιο αδύναμη του ομίλου, ενώ οι άλλες δύο συνέχισαν νικηφόρα στα πρωταθλήματά τους. Για να συνεχίσουμε μετά τον αντίπαλο του ΠΑΟΚ, η Chelsea είχε σήμερα ένα θεματάκι με τον Ματέο Κόβατσιτς, ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 50ο λεπτό της αναμέτρησης ως τραυματίας. Ωστόσο, σύμφωνα και με τις δηλώσεις του Μαουρίτσιο Σάρι, δεν είναι κάτι ανησυχητικό, δεν ενισχύει η κατάσταση του Κροάτη μέσου, για το αν θα είναι διαθέσιμος δηλαδή και για το επερχόμενο παιχνίδι της Τούμπας. Ενώ δεν θέλησε να απαντήσει ο Ιταλός προπονητής σχετικά με το αν θα επιλέξει τον Ζιρού ή τον Μωράτα στην κορυφή της επίθεσης. Σήμερα έπαιξε ο Ζιρού πάντως, ο Γάλλος επιθετικός για την Chelsea στο σημερινό μάτς με την Cardiff. Να δούμε αν την Πέμπτη στην Τούμπα θα προτιμήσει τον Άλβαρο Μωράτα. Και αν αυτό είναι μέρος του rotation ή αν θα προτιμήσει ξανά τον Ολιβιέ Ζιρού. Πάντως όποιος και να παίξει νομίζω. Εντάξει. Τα ονόματα πολύ γνωστά, το επίπεδο, η ποιότητα αυτών των παικτών πολύ γνωστή για το τι έχει να αντιμετωπίσει ο δικέφαλος του Βορρά την Πέμπτη στο γήπεδο της Τούμπας. Μάτσα από τα οποία βέβαια οι ομάδες της πόλης και γενικότερα οι ελληνικές ομάδες πιο πολλά κέρδη έχουν να πάρουν πάντως παρά να χάσουν από τέτοιου είδους παιχνίδια, τέτοιου είδους ευρωπαϊκές παραστάσεις και ευρωπαϊκές βραδιές. Άλλη μία που θα ζήσει φέτος η Τούμπα μετά από το ταξίδι στα προκριματικά του Champions League. Επιστρέφουν τα ευρωπαϊκά βράδια στην Θεσσαλονίκη και στο γήπεδο της Τούμπας με αυτό το πολύ μεγάλο μάτ. Μια πολύ μεγάλη αντίπαλο όπως η Chelsea με παίκτες πάρα πολύ υψηλού επίπεδου που πραγματικά μπορούν να αποδέσουν σπουδαίο ποδόσφαιρο. Το έχουν αποδείξει φέτος με αυτό το 5 στα 5 και τις εξαιρετικές εμφανίσεις με τον Μαουρίτσιο Σάρι στο τιμόνι. Και νομίζω όσο θα πλησιάζει η Πέμπτη, όλο και θα μεγαλώνει το ενδιαφέρον, θα αυξάνει το ενδιαφέρον και για τους φίλους του ΠΑΟΚ αλλά και γενικότερα για αυτό το σπουδαίο, το πολύ μεγάλο παιχνίδι. Να αναφέρουμε και για την νίκη της Μπενφίκα δύσκολα επί της Ρίο Αβε με 2-1 στη φάση των ομίλων του Τάκα Νταλίγκα στην Πορτογαλία. Με 2-1 στη Λισαβόνα νίκη τη Ρίο Αβε Μπενφίκα. Το αξιοσημείωτο εδώ είναι ότι σκόραρε ο Ανδρέας Σάμαρης. Το... σκόραρε, όχι. Έκανε τον ντεμπούτο του. Ναι, όχι, δεν σκόραρε. Λάθος, απλά έκανε ντεμπούτο ο Ανδρέας Σάμαρης. Δεν είχε αγωνιστεί. Δεν υπολογιζόταν καν τότε όταν η Πορτογαλική ομάδα αντιμετώπισε τον ΠΑΟΚ. Τελικά τον έβαλε στα πλάνα του φαίνεται ο Ρουί Βιτόρια, το χρησιμοποίησε σήμερα για μισή ώρα παιχνιδιού. Μπενφίκα θυμίζω αντίπαλο του ΣΑΕΚ πλέον στον όμιλο του Champions League. Και η Bayern αντίπαλο του ΣΑΕΚ επίσης στον όμιλο του Champions League πήρε δύσκολη νίκη σήμερα στο γερμανικό πρωτάθλημα. Θα τα δούμε αναλυτικά και στην πορεία το τι συνέβη στα σημερινά μάτια της Bundesliga. Και ο Άγιαξ νίκησε την Χρόνιγκεν όπως αναφέραμε και νωρίτερα. Ο Άγιαξ που θα αντιμετωπίσει Τετάρτη 8 παρα 5 την ΑΕΚ στην Άμστερνταμ Αρένα στο πρώτο μάτι της Ένωσης στην φάση των ομίλων του Champions League. Να περάσουμε τώρα στην Πριμέρα Division, στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, όπου η αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής εκεί άνοιξε χθες με τη Ράγιο Βαγκεκάνο να παίρνει διπλό στην έδρα του Σουέσκα με 0-1. Σήμερα νωρίς το μεσημέρι στραβοπάτσι Ατλέτικο Μαδρίτης μένοντας στο ισόπαλο 1-1 με την Eibar στο Ουάντα Μετροπολιτάνο. Στις 5 και 4 ακολούθησε το μάτι της Ρεάλ Σοσιεδάδ με την Μπαρτσελόνα στο Σαν Σεμπαστιάν με τους Καταλανούς να παίρνουν πολύ δύσκολα την νίκη με ανατροπή με 2-1. Βαλένθια Real Betis 0-0 στη συνέχεια και το βραδινό μάτς Athletic Bilbao Real Madrid για το οποίο σας ενημερώσαμε και νωρίτερα 1-1 η πρώτη γκέλα για την Βασίλισσα που έμεινε στους 10 βαθμούς πλέον ενώ η Μπάρτσα συνέχισε με το απόλυτο 4-4 και έχει 12 βαθμούς. Έχει ενδιαφέρον να δούμε και τι παιχνίδια υπάρχουν στο αυριανό πρόγραμμα Κυριακή 16 του μηνός. Στη μία το μεσημέρι Λεγανιές Villarreal. Στις 5 και 4 το Ισπανιόλ Λεβάντε, στις 7.30 Βαγιαδολίδ Ντεπορτίβο Αλαβές, στις 10 παρατέταρτο Σεβίλ Χετάφε και ενώ η τέταρτη αγωνιστική θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα το βράδυ στις 10 με το ματς ανάμεσα στη Χιρόνα και στη Θέλτα Βίγκο. Να περάσουμε στην Ιταλία εκεί όπου είχαμε μια μεγάλη έκπληξη, ένα αποτέλεσμα σοκ αν θέλετε πείτε το, έτσι προκάλεσε εντύπωση πάντως, ήταν το ίσως μεγαλύτερη έκπληξη τη σημερινή ημέρα στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με την Πάρμα να παίρνει τεράστιο διπλό
στο Σαν Σίρο επί της Ίντερ με 0-1. Η Πάρμα η οποία έχει επιστρέψει φέτος, ζόρισε πολύ τη Γιουβέντους στο μάτς της προηγούμενης αγωνιστικής πριν από τη διακοπή των πρωταθλημάτων. Πήρε τελικά η Γιουβέ εκεί το διπλό στην έδρα της Πάρμα, στο Ένιο Ταρντίνι. Σήμερα η Πάρμα όμως με γκολ του Ντι Μάρκο στο 79 πήρε τεράστιο διπλό, πολύ μεγάλη νίκη στην έδρα της Ίντερ. Ίντερ η οποία πέστη αυτή την οδύνηρη εντός έδρας Ίντερ. Ο Ινσίνιε με γκολ στο 79 λύτρωσε την Νάπολη κόντρα στη Φιωρεντίνα, χαρίζοντας την νίκη με 1-0. Ενώ η Σαμπτόρια πέρασε πολύ άνετα στο βραδινό μάτς από την έδρα της Φροζινόνε με το επιβλητικό 0-5. Αύριο το κυρίως πιάτο στη Σέρια Α, στο Ιταλικό Πρωτάθλημα, στη 1.30 Ρώμα Κίεβο, ενδιαφέρον παιχνίδι. Στις 4 Γιουβέντους Σασουόλο με όλο το ευρωπαϊκό φύλαθρο ποδοσφαιρικό κοινό να περιμένει επιτέλους το πρώτο γκολ του Κριστιάνου Ρονάλντο σε επίσημο παιχνίδι με τη Γιούβε. Νομίζω αύριο είναι μια καλή ευκαιρία σε αυτό το εντός έδρας παιχνίδι κόντρα στη Σασουόλο για την τέταρτη αγωνιστική μετά από 3 μάτς στο Ιταλικό Πρωτάθλημα όπου ήταν άσφερος ο Πορτογάλος Superstar. Αύριο νομίζω έχει έρθει η ώρα. Θα το δούμε αύριο. Αύριο βράδυ θα είμαστε για να το σχολιάσουμε και αυτό. Αλλιώς υπάρχει και το μάτς της πρεμιέρα στον ομίλο του Champions League με τη Βαλένθια και εκεί θα μπορούσε να πετύχει το πρώτο επίσημο γκολ ο Ρονάλντο. Εντάξει, είναι αυτή η αναμονή, αυτή η προσμονή για να σκοράρει ο Πορτογάλος. Μεταγραφή του καλοκαιριού, μεταγραφή των τελευταίων ετών, αν θέλετε. Με τόσο ντόρο που προκάλεσε, έτσι όλοι είναι λογικό να περιμένουν και το πρώτο του γκολ με τα ασπρόμαυρα της Γιούβε. Στις 4 επίσης, θυμίζω 4 Γιουβέντους σου όλο το μάτς. Στις 4 επίσης Τζένοα Μπολόνια, Ουντινέζε Τωρίνο, τα άλλα δύο παιχνίδια. Στις 7 Έμπολη Λάτσιο και στις 9.30 το βράδυ Κάλιαρη Μίλαν. Αυτά αύριο και η αγωνιστική κλείνει το βράδυ της Δευτέρας στις 9.30 με το παιχνίδι Σπαλ Αταλάντα. Να ρίξουμε μια βαθιά και στη βαθμολογία στο τελικό πρωτάθλημα. Η Γιουβέντους που έχει 9 βαθμούς με 3 στα 3. Και αυτή τη στιγμή ισοβαθμεί με την Νάπολη που έχει επίσης 9 βαθμούς όμως με ένα μάτς περισσότερο. Το σημερινό που κέρδισε την Φιωρεντίνα. Η Σασουόλο, η οποία αύριο πάει στην έδρα της Γιούβε, έχει 7 βαθμούς έχοντας ξεκινήσει με 2 νίκες και μια ισοπαλία είναι αίτητη. Για να δούμε αν θα δυσκολέψει αύριο την πρωταθλήτρια, την Ταμπλούχο Ιταλίας, τη Γιουβέντους, στο πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι που θα ξεκινήσει στις 4. Πάμε και στη γερμανική Bundesliga, εκεί όπου η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής άνοιξε το βράδυ της Παρασκευής, με την Dortmund να κερδίζει με 3-1 την Eintracht Frankfurt. Σήμερα Σάββατο η Bayern Μονάχου νίκησε δύσκολα, όπως είπα και νωρίτερα, με 3-1 την Bayer Leverkusen. Πιο δύσκολα από ό,τι δείχνει το τελικό σκορ, καθώς προηγήθηκαν οι ασπιρίνες με 0-1 με πέναλτι του Wendel. Στο 10ο Λισό ισοφάρισε 1-1. Ο Ρόμπεν πέτυχε ένα εκπληκτικό γκολ. Μπορείτε να το βρείτε στο διαδίκτυο για να το δείτε. Πραγματικά φοβερό γκολ από τον Ολλανδό στο 19 για το 2-1. Και το τελικό 3-1 διαμορφώθηκε στο 89 με γκολ του Χάμες Ροντρίγκες. Η Bayern, θυμίζω, αντίπαλο τη ΑΕΚ στον όμιλο του Champions League. Στην πρεμιέρα θα αντιμετωπίσει την Μπενφίκα και το άλλο μάτς είπαμε και ΑΕΚ. Λειψία Ανόβερο 3-2 επίσης σήμερα. Βόλσμπουργκ Χέρτα Βερολίνου 2-2. Μάιντς Αουγκσμπουργκ 2-1. Φορτούνα Ντίσελβερ Χόφενχάιμ 2-1. Και Γκλάντμπαχ Σάλκε 2-1. Αύριο δύο παιχνίδια την Κυριακή. Στις 4.30 Βέρντερ Βρέμις Νιρεμβέργη και στις 7 Φράιμπουργκ Στουτγκάρδη για να ολοκληρωθεί η τρίτη αγωνιστική της γερμανικής Bundesliga. Ενώ βλέποντας τη βαθμολογία, η Bayern έχει μόνο, η Bayern μονάχα το απόλυτο με 3 νίκες, 9 βαθμούς. Η Dortmund ακολουθεί με 7 βαθμούς, 2 νίκες, 1 ισοπαλία, όπως και η Wolfsburg το ίδιο και η Gladbach το ίδιο και η Hertha Berlinu και η Mainz έχουν 2 νίκες, 1 ισοπαλία και είναι στους 7 βαθμούς. Και θα κλείσουμε τη γύρα μας στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με το γαλλικό πρωτάθλημα. Εκεί όπου για την πέμπτη αγωνιστική το βράδυ της Παρασκευής η Νις κέρδισε με 2-1 τη Ρεν. Η Paris Saint-Germain φιλοδόρησε με 4 τέρματα τη Σεντετιέν, 4-0. Με Draxler, Καβάνι με πέναλτι, Ντι Μαρία και Ντιαμπί να σκοράρουν για τους Παριζιάνους, οι οποίοι θα αντιμετωπίσουν τη Liverpool στο σπουδαιότερο παιχνίδι της πρεμιέρας στον ομίλο του Champions League την Τρίτη. Αν δεν κάνω λάθος, είναι αυτό το παιχνίδι στις 10. Σήμερα Σάββατο για το γαλλικό πρωτάθλημα Καέν Λιόν 2-2, Τουλούζ Μονακό 1-1. Στραβοπάτημα ξανά για τους Μονεγάσκους. Αμιάν Λίλ 2-3, Ντιζόν Αντζέ 1-3, Μονπελιέ Στρασμπούρ 1-1. Και αύριο Κυριακή στις 4 Ναντ Ρεμς, στις 6 Μπορντό Νιμ και στις 10 Μαρσέιγ Γκιγκαμ είναι τα παιχνίδια που θα γίνουν αύριο στο γαλλικό πρωτάθλημα. Λοιπόν, 3 λεπτάκια μετά τις 12 να πούμε καλή Κυριακή, Βασίλη, καλό ξημέρωμα, τι να πούμε. Εντάξει, όπως θέλει ο καθένας.
Όχι, ακόμη νωρίς είναι. Ακόμη βράδυ Σαββάτου, εδώ παρέα στο Λίμπερο 107,4 με την εκπομπή Post Game με Βασίλη Καβαδία στη ρύθμιση του ήχου και Γιώργο Παναγιωτίδη στο μικρόφωνο. Θα πάμε σε ένα ακόμη break και θα επιστρέψουμε για την τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής με ανοιχτές γραμμές εδώ στο Λίμπερο 107,4 για να ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις και για την νίκη του ΠΑΟΚ και για οτιδήποτε άλλο, είτε για τους φίλους του Άρη που προσμονούν για το μάτσο Κλάνς Βικελίδης με τον Λεβαδιακό, είτε για τους φίλους του Ηρακλή που αύριο περιμένουν την πρώτη εικόνα της ομάδας τους στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν κόντρα στον Εθνικό Πειραιώς. Και φυσικά οτιδήποτε άλλο θέλετε να σχολιάσετε για την αθλητική επικαιρότητα. Πάμε στο break και θα επιστρέψουμε ανοιχτές γραμμές στο 2-3-10-2-87-8-8-8. Επιστρέφουμε άμεσα μετά το break, Βασίλη. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε ένα ταρτάκι μετά τις 12, Σάββατο προς Κυριακή, με την εκπομπή Post Game εδώ στο Λίμπερο 107,4, με Γιώργο Παναγιωτίδη στο μικρόφωνο και Βασίλη Καβαδία στη ρύθμιση του ήχου. Παρέα θα πάμε μέχρι και τη μία για 45 λεπτάκια περίπου ακόμη. Περάσαμε έτσι, είδαμε ό,τι συνέβη στα ευρωπαϊκά γήπεδα σήμερα, τι περιμένουμε να δούμε και αύριο, με μεγάλο ενδιαφέρον άλλη μια ποδοσφαιρική Κυριακή. Να θυμίσουμε και τα αποτελέσματα της Super League τα σημερινά, με την νίκη του ΠΑΟΚ με 3-1 στην έδρα του Όφη στο Κεντικουλέ. Διπλό και για τον Μπαζιάννα στη Ριζούπολη κόντρα στον Απόλλωνα Σμύρνης με 1-2. Και άνετη νίκη της ΑΕΚ με 4-0 επί του Πανιωνίου. Αύριο στις 5 Ξάνθη Πανετολικός, στις 6 και 4 ΑΕΛ Παναθηναϊκός, στις 8 Ατρόμητος Λαμία και στις 8.30 Ολυμπιακός Στέρας Τρίπολης. Και αγωνιστικοί ολοκληρώνονται τη Δευτέρα στις 7 με τον αγώνα Άρης Λεβαδιακός. Είπαμε ότι θα ανοίξουμε γραμμές αμέσως μετά την επιστροφή στο διάλειμμα για την τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής και να πάμε στον πρωτοφύλλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Κυριακή ακόμη αύριο, αλλά εντάξει. Καλή εβδομάδα πάει. Αν το παιχνίδι, αν το είδατε, παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι. Το παιχνίδι του Πάγου με τον Όφη. Ναι. Μια μεγάλη ομάδα δεν επιτρέπει να φάει κόκκινη ιστορία. Δηλαδή κάποιος παππούς και φανέλα. Mm-hmm. Πουθενά στον κόσμο δεν είναι αυτό, πουθενά. Σας πείραξε αυτό δηλαδή. Κοίτα κύριε μου, κοίτα παλικάρι μου, κοίτα εγώ. Από την είδησή του μέχρι τώρα, αυτή η ομάδα φόρησε τα μαυρόαστρα. Το μαύρο τι σημαίνει, το πέθος. Το άκρο είναι η ελπίδα. Το δικαίωμα τα αυτιά που είναι κλειστά, είναι κλειστά λόγω πένθους. Άμα λύθει όταν θα είναι ελεύθερη η Κωνσταντίνοπολη, τότε θα είναι τα φτερά του. Δηλαδή ένα σωματείο που έχει μεγάλη ιστορία με τόσο πολύ κόσμο και με πρεγραμμινές που έρθει αυτές τις κόκκινες φανέλες. Πού το είδε αγόρι μου αυτό το θέμα. Έτσι που το θέτετε έχετε δίκιο όντως. Ναι, δεν είναι το χρώμα του ΠΑΟΚ. Το πορτοκαλί ήταν πάντως, όχι κόκκινο. Όχι και πορτοκαλί. Όχι, φίλε μου, όπως είναι και ο Πατατούδης. Το Πατατούδης το έχει κάνει έτσι αυτό το θέμα. Που φόρησε κάτι παρδάλες φανέλες. Ναι. Δηλαδή, το παιχνίδι, πώς το είδατε το παιχνίδι κατά τα άλλα. Το παιχνίδι, φίλε μου, αν το ψάξει λίγο το βάθος, θα έχει πολύ ζουμί. Δηλαδή, το πηγάδι του ελληνικού ποδοσφαίρου βρωμάει πολύ. Αν μπεις μέσα στο πηγάδι του ποδοσφαίρου, μιλάμε την μπάλα, γενικά μιλάμε, άμα μπεις μέσα στο πηγάδι, μέσα στο βόθρο, ας πούμε, που λέει πηγάδι ο λαός, βρωμάει πολύ αγάπη. Από την κορυφή μετά είχε, από την πολιτική μέχρι και λένε το ο Τσίπρας πάμε, χάρη και ο Καμένος, και κάθε Καμένος. Τι, εντάξει, τώρα να μείνουμε στο ποδόσφαιρο καλύτερα, ας μην το πάμε ναι, τώρα. Όχι, γιατί όχι, μιλάμε ναι. Για το γήπεδο, ρε φίλε μου, μιλάμε για το γήπεδο. Ναι, εντάξει, είναι μέρες αγώνων τώρα σαν το Κυριακό, να μείνουμε καλύτερα στα ποδοσφαιρικά καθαρά, να μην πιάσουμε τα γύρω-γύρω. Όλα μαζί πάει πακέτο. Δηλαδή ο κόλ του ΠΑΟΚ τόσο κορόδο είναι να φάει παραμύθια από το κάτι κανένα. Έφτασε σημείο ότι η ομάδα θα δίνει φανέλες, το 12 και το Τσίπρα, το καμένο, κάθε καμένο, τις φανέλες αυτές, οι ιστορικές φανέλες, που ήταν τη Μικρά Ασία, με την Προσφυγιά, με πονεμένο κόσμο, με τα κάρα που ήταν την Προσφυγιά, καθόλου και κλείσαν το μεγάλο σωματείο. Όχι ρε φίλε, έτσι ρε φίλε. Όχι να αφήνουμε τον νου από το σωμάτιο να αιμορραγεί από 50 μελιές, φίλε. Κρίμα το σωμάτιο που το δημιούργησαν τόσο πολύ κόσμο, στον πλανήτη αγάπη μου, να ξέρει πολύ καλά στον πλανήτη. Δεν υπάρχουν οπαδοί του ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχουν φιλάθλοι. Υπάρχουν οπαδοί.
άλλο ο Παντός και άλλο ο Πυράσλος. Ο κόμιος του Πάου τρέχει που μείνει. Το εύκολο που είναι εύκολο το παράμυθι. Δηλαδή το καλύτερο που είναι ένα κοτόχρο και το τρώνε όλοι μαζί. Κρίμα το σωμάτι αυτό να φάει κόκκινη φανή. Δεν μπορεί να φάει μαύρο σοβακάκι, άσπρο καρτούρα και άσπρο μπλουζάκι. Εντάξει, ήταν τώρα τα σπρώματα του όφη, γι' αυτό. Καλώς έγινε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε. Γεια σας. Γεια σας. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα, Γιώργο. Αλέξανδρος από Πολύχνη. Γεια σου, Αλέξανδρε. Καλησπέρα. Τι κάνεις? Καλά, μια χαρά. Δύο λόγια για τον ΠΑΟΚ ήθελα να πω. Πώς το είδες το παιχνίδι? Είπα να σου πω την αλήθεια, βλέπω ότι έχουμε μπει στον αυτόματο πιλότο. Δηλαδή, με ένα μέτριο ποδόσφαιρο, και διόρθωσε με αν κάνω λάθος. Παίρνουμε την ουσία, εντάξει, παίρνουμε το αποτέλεσμα. Μέτριο δεν θα το έλεγα, γιατί ουσιαστικά πήρε αυτό που ήθελε. Μετά το 60 έκανε διαχείριση και ενόψη Chelsea ο ΠΑΟΚ. Έτσι. Αυτό, δηλαδή, θέλω να πω ότι βλέπω ένα μέτριο ποδόσφαιρο τον ΠΑΟΚ μέχρι τώρα, στο πρωτάθλημα τουλάχιστον. Ναι. Κάνει καλή διαχείριση ο Λουτσέσκου. Αυτό πρέπει να κάνουν και οι μεγάλες ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό. Εγώ αυτό πιστεύω. Δηλαδή, δεν περιμένω να δω τρελή μπάλα από τον ΠΑΟΚ φέτος. Μου αρκεί το μισό μηδέν, μου αρκεί να παίρνει τα αποτελέσματα και στο τέλος πρώτα θες να πάρουμε το πρωτάθλημα. Δεν θέλω κάτι άλλο. Mm-hmm. Για την Πέμπτη, τι περιμένεις για την Πέμπτη? Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Μην λέμε ψέματα. Σαφώς. Αλλά εντάξει, πάντα είμαστε αισιόδοξοι σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, ειδικά μέσα στην έδρα μας. Τι να πω, ότι πιστεύω σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Τον Άσο του βλέπω δύσκολα, να σου πω την αλήθεια. Ας ελπίσουμε να πάρουμε ένα πόντο. Να ξεκινήσει χωρίς ήττα τουλάχιστον. Ναι. Ακριβώς. Μεγάλη ομάδα, έτσι. Ναι, εντάξει. Ναι, ναι. Έχει ξεκινήσει. Εννοείται, καλά. Εντάξει. Ωραία. Α, και βλέπω να περνάμε, να περνάμε τον όμιλο. Ωραία. Ωραία, εντάξει. Έχει δρόμο μπροστά. Έχει δύσκολη σειρά. Τώρα είναι και τα ντέρμπι. Θα... Νομίζω το ότι ξεκίνησε αυτή τη σειρά αγώνων με το διπλό σήμερα ήταν σημαντικό, ΠΑΟΚ. Εγώ να σου πω την αλήθεια, Γιώργο, το πρωτάθλημα θέλω. Τίποτα άλλο. Εκεί, τίποτα εκεί άλλο. Ούτε την Ευρώπη, νομίζω... ούτε το κύπελο. Ναι. Και αυτό, ο περισσότερος κόσμος, νομίζω φέτος αυτός είναι ο μεγάλος στόχος, έτσι. Να βγούμε επιτέλους, να πανηγυρίσουμε το πρωτάθλημα. Τίποτα άλλο. Για αυτή τη μέρα ζούμε. Ωραία. Να είσαι καλά, Αλέξανδρε. Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλό σου βράδυ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, γεια σου. Πάμε στον επόμενο φίλο. Γιώργος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται? Καλά, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν. Ζάμπα λόγια λέμε, άκουσα για το πριν το παλικάρι να πούμε που μιλάει για την ομάδα μας. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ, φίλε, δεν πρέπει να ασχολείται με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχει ξεφύγει, έχει ανέβει επίπεδο. Πιστεύω ότι όλα αυτά τα παιχνίδια που άλλες ομάδες θα τυραννιούνται και θα είναι ντέρμπι, ο ΠΑΟΚ θα τα καθαρίζει μέσα σε 3 με 5 λεπτά. Ναι. Λοιπόν, έχουμε ανέβει στάτους, έχουμε background. Ο ΠΑΟΚ έχει παίχτες, μπορεί να παίξουν δεκάδα Ολυμπιακού. Δεν μιλάμε για άλλες ομάδες τώρα. Έτσι. Σήμερα ποιο ξεχώρισε σήμερα? Σήμερα για μένα νούμερο ένα, από τα νούμερο ένα, αν και δεν τον πολύ πάω κιόλας, γιατί είναι βαρύ σαν και εμένα, έχει τα κιλά μου, ήταν ο Καντουρί. Καντουρί, ε. Ναι, ήταν πολύ καλό σήμερα. Ο Μπίσερβαν είναι το πουλέν μου, είναι μια κατηγορία μόνος του για κανένα 60 λεπτό. Φοβερό σήμερα. Εκεί στο 60 δεν ξέρω αν πρόσκει στη φάση που κάνει τέλος στο Λουτσέσκου. Απίστευτο, ναι, αυτό είναι για να ξυπνάει το παλικάρι, αλλά την μπάλα που κατέχει δεν την κατέχει κανένα στην Ελλάδα. Αυτός με το δικό μας το Σαλάχ, τον Νουάρντα, που πιστεύω αν τον πάρει ο Ολυμπιακός μεταγραφή θα είναι δεκαδάτος από την πρώτη στιγμή. Λοιπόν, επομένως, ο ΠΑΟΚ δεν κάνει να ασχολείται με καμιά ομάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πρέπει να κοιτάξει, πιστεύω ότι αντικειμενικά θα το πάρει περπατώντας, αν υπάρχει αντικειμενικότητα, όχι αυτά που βλέπουμε τώρα με offside, side και τα συναφή. Τη φάση το... στο 3 πώς την είδε στο πέναλτι που δεν δόθηκε? Δεν το συζητάμε. Αυτά είναι συνηθισμένοι αγώνοι μου. Χρόνια. Δεν τα συζητάμε αυτά. Δεν τα συζητάμε καν αυτά. Δεν πρέπει να ασχολιόμαστε με ομάδες γειτονιάς, χάρτινους και τα συναφή. Ο ΠΑΟΚ έχει ξεφύγει. Πρέπει να το πάρουμε χαμπάρι και νοοτροπία σαν οπαδί και να καταλάβουμε το τι γίνεται στο ευρωπαϊκό γίνεσθε πλέον. Όχι στην Ελλάδα. Για την Πέμπτη, τι βλέπεις για το μάτς με την Τζέλσι? Μιας και εκεί, ποτέ εκεί δεν έχουμε χάσει, αγόρι μου, από αγγλική ομάδα, αγόρι μου, δεν χάνουμε ποτέ. Η Πέμπτη το παιχνίδι είναι άσος, θα το παίξω κιόλας, θα σου στείλω και το δελτίο. Είναι καραμπινά το άσος. Τα αγγλάκια δεν τα φοβόμαστε ποτέ. Ωραίος, ωραίος. Εδώ τους πήραμε το βελί δεξιμπακ. Τώρα δεν θα τους πάρω με το Μάτος. Δεν παίζει ο Μάτος, δεν θα παίξει ο Μάτος, την Πέμπτη είναι τιμωρημένος. Παράδειγμα σου λέω, αγόρι μου, τον Κίτσου τώρα. Με το βελί τους πήρα τώρα και το Σιδηρόπουλο τον Παναγιώτη. Την Άρσεναλ την καλύτερη όλων των εποχών.
Ποια Τσέλσι τώρα, γιατί το πάω και είσαι ρε φίλε. Εντάξει, εντάξει, όχι. Λοιπόν, καλό βράδυ. Καλό βράδυ, να είσαι καλά, ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Πάμε, έχουμε επόμενη γραμμή, Βασίλη. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Δεν ακούω πάντως από τους φίλους του πάω και τον Πασχαλάκη, γιατί την ενέργεια του Πασχαλάκη να σχολιάζει κανείς εκεί, τις χειρονομίες. Εντάξει, ίσως πρέπει να σταθούμε και σε αυτό, να ακούσουμε τον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Όχι, έπεσε η γραμμή, Βασίλη. Εδώ είμαστε να ακούσουμε απόψη και για την ανόητη, κατά την προσωπική μου άποψη τουλάχιστον, νομίζω συμφωνούν και περισσότερη ενέργεια αυτή του Πασχαλάκη με τις χειρονομίες εκεί χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος, το 2-1 του ΠΑΟΚ. Νομίζω είναι από τις στιγμές έτσι που πρέπει να σταθούν και ο ίδιος ο Πασχαλάκης κυρίως να κάνει τη δική του αυτοκριτική. Διότι εντάξει, καλός ο παρορμητισμός και η τρέλα να υπάρχει έτσι, το θέλουν και αυτό στον ΠΑΟΚ νομίζω, είναι και το DNA του συλλόγου έτσι, αλλά δεν χρειάζεται να ξεφεύγει σε τέτοιες στιγμές χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος και να δημιουργεί τέτοια προβλήματα. Ξεσήκωσε τώρα εκεί πέρα όλο το γήπεδο, το γιατί κουλένο, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, όλα κυλούσαν ομαλά. Επίσης, Βασίλη, δεν έχουμε φίλους του Άρη μέχρι στιγμής ή του Ηρακλή. Να ακούσουμε τι βλέπουν και αυτοί για τις δικές ομάδες, περιμένοντας το αυριανό και το μεθαυριανό παιχνίδι. Προφανώς περιμένουν με ανυπομονησία και θέλουν να δουν την εικόνα της ομάδας πρώτα. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τη μία μέχρι τις γραμμές. Επαναλαμβάνω, μπορείτε να καλείτε στο 2-3-10-2-87-8-8-8 για οτιδήποτε θέλετε να σχολιάσουμε παρέα. Δεν αναφέραμε νωρίτερα για την νίκη της K19 του ΠΑΟΚ, της ομάδας νέων του Δικεφάλου, επί του Όφη με 2-4 στο Ηράκλειο και γενικότερα να ανοίξουμε μια ματιά στο τι έγινε στα μάτς των ομάδων νέων για το πρωτάθλημα Super League K19 που έχει αυτό το δικό του ενδιαφέρον. Τρίτη αγωνιστική και εκεί με Ξάνθη Πανετολικός 1-1. ΑΕΚ Πανιόνιος 2-0, Όφη ΠΑΟΚ 2-4, Λαμία Ατρόμητος 3-0, ΑΕΛ Παναθηναϊκός 1-1 και αύριο παίζουν Απόλλωνος Σμύρνης Παζιάννα και Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης. Έχουμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα. Γεια σας παιδιά. Τι γίνεται, καλησπέρα. Ακούς? Σας ακούω μάλιστα, πείτε μου. Λοιπόν, ήθελα να πω για το σημερινό παιχνίδι. Ότι ναι μεν δεν ήμασταν τόσο καλοί κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, αλλά πρέπει λίγο να σκεφτούμε ότι το παιχνίδι τελείωσε με το που βάλαμε το τρίτο γκολ και αν δεν κάνω λάθος ήταν το 55, γύρω στο 53. Στο 53 πήγε το γκολ, ναι. Δηλαδή ένα παιχνίδι που μας τράβωσε από την αρχή, που δεν είχαμε καλή απόδοση στο πρώτο ημίχρονο, τελείωσε γιατί μετά από εκεί και πέρα ούτε ο Όφη προσπάθησε πάρα πολύ, κατάλαβε τι γίνεται και εμείς κάναμε ένα απλά passing game, κρατώντας δυνάμεις, τελείωσε ένα παιχνίδι στο 55. Δηλαδή, φανταστείτε πόσο μεγάλη διαφορά ποιότητας έχουν οι δύο ομάδες. Εγώ αυτό σκέφτομαι. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί και ένα μάτς για το οποίο ο ΠΑΟΚ βρέθηκε να κυνηγάει το σκορ με την πλάτη στον τοίχο, έτσι από το πουθενά. Αυτό και παρόλα αυτά. Και τελείωσε, ενώ βρέθηκε πίσω, τελείωσε στο 55 το μάτς. Ναι. Τελείωσε. Και οι παίκτες του Όφη το κατάλαβαν ότι δεν υπάρχει γυρισμός. Θέλω να σταθώ λίγο στην απόδοση του Μπίσεσβαρ, ο οποίος και εμένα είναι του πουλέμου, ο Μπίσεσβαρ, και θέλω να πω ότι είναι ο παίκτης που έχει όχι μόνο τη μεγαλύτερη ποιότητα στον ΠΑΟΚ, αλλά και τη μεγαλύτερη ουσία. Μην ξεχνάμε ότι ήταν ο πρωταγωνιστής και στους δύο τελικούς κυπέλου, ο Μπίσεσβαρ, ναι, και στο πρώτο στο Βόλο που σκόραρε και στο δεύτερο με την ΑΕΚ, γιατί καλός και ο Πέλκας, ταχυδυναμικός, ευέλικτος, αλλά δεν ζητάει την μπάλα τόσες φορές όσο ο Μπίσεσβαρ. Ο Μπίσεσβαρ είναι ένα σημείο αναφοράς μες στην ομάδα. Είναι ο παίκτης που ζητάει την μπάλα και όλα ξεκινάνε από αυτόν. Είτε ναι, παίζει στον άξονα, είτε παίζει στην πλάγια γραμμή. Είτε είναι καλός, είτε όχι σε μέτρια μέρα. Όλες οι μπάλες πάνε και ακουμπάνε στον Μπίσεσβαρ. Αυτό θα το προσέξουμε. Έχει φοβερή ποιότητα και το έδειξε και στο πρώτο γκολ με την ενέργεια που κάνει. Είναι σημείο αναφοράς, σου λέω. Δηλαδή, ο Πέλκας καλός, Έλληνας, Ελληνόπουλο, τον αγαπάμε. Πιο πολύ τον βλέπω μέσα στην Τούμπα να κάνει. Εκτός έδρας και αυτός λίγο χάνει ο ναι, Πέλκας. Ο Μπίσεσβαρ, σε όποιο γήπεδο και να είναι, φέρε μου την μπάλα. Φέρε μου την μπάλα να κάνω εγώ. Έχει πολύ, δηλαδή, πολύ ποιότητα. Και προσφέρει τρομερή ουσία, κρατάει την μπάλα, δεν τη χάνει, κερδίζει φάουλ, έχει στημένο καλό, φοβερό σε πολλά. Εντάξει, το μοναδικό μείον του είναι η άμυνα, έτσι. Αλλά εντάξει, εννοείται ότι γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να έχουμε δύο καλά αμυντικά χαφ, τα οποία δεν έχουμε, φίλε. Εκεί είναι πιστεύετε πονάει η ομάδα του ΠΑΟΚ? Ειδικά στη θέση του Κάνιας δεν μπορούμε να αλλάξουμε μια παλιά στα τρία μέτρα. Χάνει εύκολα την μπάλα, δεν ήταν καλό σήμερα. Και ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ δεν κόστησε το λάθος εκεί που κάνει και το πουθενά δίνει το προβάδισμα στον Όφη, έτσι. Που τον Κάνιας ξεκινάει το λάθος που χάνει την μπάλα. Μακάρι να ήταν μόνο το σήμερα, δεν είναι μόνο σήμερα. Είναι γενικά, αν εξαιρέσει 2-3 μάτς του Κάνιας
μέσα σε αυτά και ο τελικός Κυπέλλου που ήταν καλός, σε όλα τα άλλα τα μάτσα είναι η ίδια εικόνα του Κάνια. Δηλαδή, λάθος μεταβιβάσεις πολλές, πουλάμε μπάλα, δεν έχει τη σιγουριά εκεί πέρα. Εντάξει, θες δηλαδή ένα πιο σκύλο εκεί, δεν ξέρω πώς θα μας βγει ο Βέρμπλουμ. Σήμερα πώς τον είδατε, στο λίγο είναι η αλήθεια που έπαιξε. Δεν είναι έτοιμος. Πάλι δεν είναι έτοιμος. Ναι. Ότι ξέρει μπάλα και θα μοιράζει σωστά το παιχνίδι και ότι είναι έμπειρος φαίνεται, αλλά δεν είναι έτοιμος ταχυδυναμικά ακόμα τώρα. Το ντεμπούτο του Καρέλη. Εκπληκτικός. Για πρώτο άρεσε. Παιχνίδι εκπληκτικός. Είναι αυτό που θέλαμε σαν φίλαθλη του ΠΑΟ και έναν δεύτερο center for πιο συμμετοχικό, πιο περιφερειακό, να έρχεται στο goal, να έρθει στη φάση, να βοηθάει τους συμπαίκτες του. Να μην είναι αυτό που είναι ο Πρίγιοβιτς τόσο στατικός, ας πούμε. Ναι, άλλο στυλ παίκτη. Άλλο στυλ παίκτη. Τώρα, εντάξει, αν σας ρωτούσα για το μάτς με την Τζέλσι, θα προτιμούσατε πάλι Μπίσεσβαρ στην δεκάδα ή Πέλκα και μπροστά Καρέλη ή ακόμα. Όχι, κοίταξε. Ο Μπίσεσβαρ είναι μεγάλο που λένε, αλλά όταν τα τρεξίματα είναι πολλά και ας πούμε στο εξωτερικό και με τέτοιες ομάδες. Και ανέθηκε με τον Καντέ η Τζέλσι, που είναι μηχανάκι στο κέντρο. Για το ελληνικό πρωτάθλημα είναι ο Μπίσεσβαρ Μανούλα. Μανούλα. Δεν έχει αντίπαλο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Στην Ευρώπη θα βάλουμε πιο ταχυδυναμικούς παίκτες. Θα βάλω Λινιό να τρέχει. Θα βάλω Πέλκα, θα βάλω Ζαμπά. Τέτοιο στυλ. Λινιό, Πέλκα νομίζω έχουν και περισσότερες πιθανότητες, γι' αυτό και τους κράτησε εκτός σήμερα. Ίσως και Ακπόμπ, ίσως, δεν ξέρω. Ίσως επειδή προέρχεται από Αγγλία, ίσως τον δούμε και αυτόν την Πέμπτη. Ναι. Να παίζει βασικός, γι' αυτό προτίμησε να δώσει σήμερα το χρόνο στον Καρέλο Λουτσέσκου. Θα τα δούμε αυτά την Πέμπτη. Έγινε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έγινε, καλό έγινε. Βράδυ. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Ναι, καλημέρα φίλε μου. Καλημέρα, όχι καλησπέρα, δίκιο έχετε. Ναι, δύο κουβέντες πειρατής εδώ. Ναι. Λοιπόν, εγώ ξέρω τι βλέπω φιλαράκι, η παροδία του προηγούμενου χρόνου με τώρα συνεχίζεται. Βλέπω τρία συνεχόμενο μάτς, εντάξει, ότι σε βάρος τρικλοποδίες ας πούμε. Δηλαδή αν δεν είχες κάποια ας πούμε ποιότητα παιχτών για να βάλεις τρία γκολ ή δύο σε κάποιο τέρι που θα χρειαστείς κάποιο πέναλτι να πάρεις και αν δεν σου δώσουν, πάλι θα πας πίσω. Κοίταξε, καλοί όλοι αυτοί που είναι με στον ΠΑΟΚ, εντάξει, αλλά κάποια στιγμή θέλω δυναμική παρουσία, έτσι να πάνε να δώσουν τίποτα κλωτσιά σε κάτι γραφεία εκεί με στην ΕΠΟ. Αυτοί οι βασιλιάδες γραμμένοι άγραφοι δεν ξέρω τι ρόλο βαράνε. Και υπάρχουν και κάποιοι μέσα στον ΠΑΟΚ που έχουν κάποιες συνεργασίες, ρε παιδί μου, μιλάνε με τα κέντρα της Αθήνας, έχουν κάποιες διασυνδέσεις με βασιλιάδες. Κάποια στιγμή πρέπει να δώσουν λίγο πιο γρότερο παρόν. Mm-hmm. Εντάξει, δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή η ιστορία να πούμε συνέχεια, να μην μιλάει κανείς. Θέλω πιο δυναμικό παρόν, γιατί δεν μπορεί να γίνεται αυτή η ζωνιά. Να είμαστε κλαμμένοι, να πούμε, και η αδικημένη συνέχεια, όταν εσύ δεν προσέχεις το ίδιο το σωμάτιο. Πρέπει, θα υπάρξουν κάποια μάτια που δεν θα μπαίνει μπάλα στο πλεκτό. Έτσι, ή θα χτυπάει δοκάρι και θα βγαίνει έξω και κάποια στιγμή θα είναι να δικαιούσε να σε κόψουν κανένα ψάρι που να βάλει γκολ. Εκεί πρέπει να δώσει την προσοχή του, να δώσει κάποιο δυναμικό παρόν, να πάνε εκεί μέσα στην Αθήνα και να δέξει να βάλουν τους και γραμμένους και να σταματήσει. Γιατί κοίταξε και αυτόν τον παπά που λένε ότι τιμωρήσαν τον ένα διευθυντή και τον άλλον τον επόπτη, να είχαμε να λέγαμε τρίκες κατσαρές. Κοίταξε αυτό το μαγαζί φιλαράκι βγάζει πολλούς τέτοιους και είναι γραμμικάζει, έρχονται για αυτόν τον σκοπό. Τώρα άμα φύγουν και αποκλειστούν από πίνακες, ποσό σου νοιάζει. Υπάρχει ένα μαγαζί εκεί κάτω που βγάζει αυτούς τους καμικάζει. Και βλέπω στην ομάδα του ΠΑΟΚ τους θέλουν πιο συχνά τελευταία. Λοιπόν, πρέπει ο πρόεδρος αυτό το μίξερ που έχει και λέει τόσο καιρό κάποια στιγμή να το βάζει στην λειτουργία. Για να δικαιολογούν εκεί την παρουσία τους. Δεν είναι μόνο τα λεφτά για να σχεδιάσει λεφτά. Προφανώς περιμένετε κάποια αντίδραση για τη φάση του πέναλτι από πλευράς ΠΑΟΚ. Τώρα χρόνια περιμένω, 7 χρόνια περιμένω. Και ναι. Δεν θέλω αγκαλιές και φυλάκια εγώ. Εντάξει, και να υπογράψεις να πούμε με τον Βάζελο ψηφοφορία να μην πέσει και με τον άλλον τον κόκκινο ξέρω εγώ ιστορίες. Εγώ δεν είμαι μικρό από την εποχή Παντελάκη, ποτέ δεν είμαι κανένα πρόεδρος. Εγώ κοιτάω τα 4 γράμματα. Εγώ θέλω τη δυναμική που έχει ο ΠΑΟΚ να την ξαναβγάλει στο χορτάρι. Υπήρχαν χρόνια που δεν είχαμε προέδρους με πράγκα και τέτοια, αλλά αυτό τις αγκαλιές και τις φιλίες δεν τις γουστάρω, δεν σε αδερφού. Ο ΠΑΟΚ, εγώ ξέρω, πήγαινε μια ζωή κόντρα σ' όλους. Τώρα ξαφνικά αγκαλίτες και φυλάκια. Εμένα, φίλε, να σου πω την αλήθεια, ούτε τα κονοκάλαλα μανιάζουν, ούτε επιχειρήσεις με νοιάζουν. Εγώ θέλω να δω να πούμε... Να υποστηρίζεις αυτό το σωματείο. Δεν μπορεί να μπαίνει ο γάβρος και να σε δείχνει τα χαμνάζουν στον κόσμο, να σε προλάβουν, να σε προσβάλλουν προποντές και παίκτες. Να μπαίνει ο Μαρινάκης 9 η ώρα, να ανοίγουν οι κερκόπορτες εκεί στην Τούμπα. Ναι. Κάποια στιγμή πρέπει να κλείσουν οι κερκόπορτες. Και άμα χαρήκαμε για το κύπελλο που χαίρονται μερικοί, με τους πεθαμένους που παίξαμε, ούτε η Ηρακλής να υπάρχει ούτε άλλες, εγώ δεν χαίρομαι τόσο πολύ, φίλε. Το πρωτάθλημα πρέπει να πάρεις.
πρώτος, για να αποδείξουν ότι είναι μεγάλη ομάδα. Εντάξει, γιατί υπήρξαν και παλιότερα χρόνια που παίζαμε και με Μίλαν με πιο φτωχούς προέδρους. Με Άντρα Φραφούτσι, με Μπάγκερ, με Σιδηρόπουλο που είπε προηγούμενος. Θέλω δυναμική παρουσία και όχι αγκάλες και φιλιά. Δεν τα γουστάρω εγώ αυτά. Και άμα είναι πληρωμένοι ή όχι. Εντάξει, θέλω να παίρνω πρωτάθλημα. Έγινε. Θέλω να πάρω πρωτάθλημα και όχι στα λόγια, φίλε. Γιατί έτσι, 15 χρόνια μας πουλάνε παπά. Πες μου, αγόρι μου. Νομίζω μεγάλο στόχος εκεί είναι φέτος για τον ΠΑΟΚ, έτσι το πρωτάθλημα. Κοίταξε, πήρες για κύπελλα και από μόνος έχασες 3 πρωταθλήματα. Εντάξει, ήρθανε στημένοι προπονητές. Δηλαδή, στημένοι, να το πω αλλιώς, να μην χαρακτηρίσουμε. Ήρθανε καμικάζες προπονητές, καμικάζες παίκτες, γιατί εκεί μέσα να πούμε κάποιοι μαρατζαρέοι, έτσι, κάνουν τις λήψεις καλά. Εντάξει, κάποια στιγμή πρέπει να κλείσει και εγώ πόρτα με στον ΠΑΟΚ, γιατί αλλιώς θα έρθει στους προκοπήδες στο σωματείο. Μια εδώ θα βγαίνουμε τρίτο τέταρτη, εντάξει, και θα λέμε ότι μας χάσανε. Δεν προστατεύσανε το μάτι με τον Γαύρο, δεν πάνε αναδεικτάκι. Εντάξει. Καλώς έγινε, ας ελπίσουμε τώρα στα ντέρμπι που έρχονται να μιλάμε μόνο για ποδόσφαιρο, να μην δούμε ανάλογα σκηνικά. Δεν ξέρω, ρε φίλε, πρέπει να δούμε δυναμική αντίδραση. Δεν ξέρω, δεν μιλάνε τίποτα. Μόνο καλύτερα και φυλάκια και να πάρουν κανένα λιμάνι. Δεν βλέπω να πούμε για ένα χάρι καλό. Τέλος πάντων. Καλώς. Μακάρι να είμαι εγώ το κακό σπυρί να πούμε και να πάει καλά η ομάδα. Εντάξει, όχι, την άποψή σας λέτε. Καλώς έγινε, σας ευχαριστώ πολύ. Δεν μπορώ να βλέπω, ρε φίλε, συνέχεια όλα καλά και όλα ωραία. Εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος, όχι. Θέλω πιο δυναμική παρουσία. Το μίξερ που έχει ο πρόεδρος να το βάλει σε λειτουργία κάποια στιγμή. Όχι όλο παπά. Έγινε. Μάλιστα, έγινε. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Ναι, ναι. Βασίλη, πάντως, όλοι στο πρωτάθλημα εστιάζουν. Δεν είδα πάντως, εγώ περιμένω να ακούσω κάποιο φίλο, να ακούσουμε και για την αντίδραση του Πασχαλάκη αυτή. Δεν ξέρω πώς την είδατε εσείς. Νομίζω άφησε έτσι πολύ αρνητική εντύπωση από σήμερα. Το καλό ήταν στο τέλος ότι το μάζεψε. Ζήτησε ο ίδιος συγγνώμη. Αλλά να ακούσουμε πώς το είδαν και οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Γιατί εντάξει, νομίζω δεν εξέφρασε και τον κόσμο της ομάδας αυτή η αντίδραση σε ένα γήπεδο που δεν υπάρχουν έτσι διαμάχες ή κάτι τέτοιο με τους φίλους του ΟΦ και γενικότερα σε ένα σημείο που ΠΑΟΚ προηγείται να κάνει την αντίδραση ο Πασχαλάκης και να προκαλεί όλη αυτή την αντίδραση, νομίζω δεν ήταν θετικό. Να δούμε αν ο επόμενος φίλος θα θελήσει να σταθεί σε αυτό. Πέναλτι, διαιτησία και πρωτάθλημα είναι αυτό στο οποίο στέκονται περισσότεροι. Εντάξει, έχουμε επόμενη γραμμή. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Άκου λίγο, φιλαράκι, ήθελα να πω κάτι και δεν προλάβαμε να μιλήσω. Ναι, όχι ναι, για το όσο για τον Πασχαλάκη. Κοίταξε, ναι. Εγώ δεν είμαι φαν του Πασχαλάκη. Εντάξει. Εγώ γούσταρα πιο πολύ το σαμπάνι το μικρό. Το δεν το βάζει, δεν ξέρω γιατί δεν το βάζει. Όχι, μανατζερέ, τι ρόλο παίζουν, είναι θέμα το φυλακάρα. Και δεν του δίνουν μια ευκαιρία. Αλλά για τον Πασχαλάκη μετά ξέρω, όπως είπε και ο Κόλκας ανέφερε, γιατί άκουγα το μάτι μετάδοση λίγο εγώ, ναι. Πήγε ζήτησε συγγνώμη μετά στην Κερκίδα. Κάποια στιγμή πρέπει να ρεμίσει και κάποια στιγμή πρέπει να πιάνει την μπάλα αυτός ο άνθρωπος. Όχι να την πετάει μόνο. Κατάλαβες, αυτό ήθελα να πω. Καλώς. Πρέπει έγινε. Να πει ο Σαμπάνης κάποια στιγμή, να αλλάξει τα σενάρια εκεί μέσα. Να δούμε αν θα πάρει φέτος έστω χρόνο στο κήπεδο. Είναι τι αγόρι μου, τι πήραν τη φανέλα σπίτι τους αυτοί τώρα. Πώς θα γίνει δηλαδή. Ο Σαμπάνης δηλαδή το Λινόπουλο να μην παίξει μια φορά, γιατί έχω ακούσει ότι είναι καλύτερο με το φυλακάρα. Αλλά δεν ακούγονται πολλά θετικά, ναι, είναι αλήθεια αυτό. Τι πολλά θετικά, η Μαρατζαρέ, η Αφήνου εκεί μέσα να γίνει χαέρι. Τέλος πάντων, καλό βράδυ. Δηλαδή. Καλό σας βράδυ, καλό βράδυ. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήθελα πρώτο με το φύλακα λίγο. Ναι. Για τον Πασχαλάκη, για την αντίδραση. Για τον Πασχαλάκη, μάλιστα. Είναι και δύσκολο για αυτόν τώρα όταν έχεις πάνω φιλάθρους το να σε βρίζουν, να σε κάνουν. Άνθρωπος είναι εκείνος κάποια στιγμή δεν μπορεί να σπάσει. Σίγουρα είναι και αθλητής. Επαγγελματίας. Σίγουρα δεν είναι από αυτά τα πράγματα. Απλά πολύ πίεση, γιατί μάλλον το project του καινούριο είναι Πέλκας και Πασχαλάκης. Πάμε να τα δώσουμε. Γιατί ο Ρέι δεν ήταν καθόλου κακός που φάγαν το Ρέι. Απλά σου λέει τώρα Πασχαλάκης. Κάνε παραπάνω, που για μένα δεν είχε πιο καλός από το Ρέι. Εντάξει, πέρσι έκανε τρομερή σεζόν από την ώρα που πήρε την ευκαιρία, οπότε νομίζω εντάξει, δεν μπορεί να χάσει έτσι τη θέση. Το μόνο δελάτωμα είναι το μπλοκάρισμα της μπάλας. Αυτό δεν το έχει. Άμα δεις όλες τις φάσεις, δεν μπλοκάρει ποτέ. Ναι. Είδα επιδείξει αντιδιώξει με τις βροχές, είδα κάνει απόκρουση. Μπλοκάρισμα ούτε έχει να κάνει 4 μάτια. Πρέπει η μπάλα να πάει με 3 χιλιόμετρα για να πιάσει. Και λίγο αυτό τον παρορμητισμό που έχει, αυτή την τρέλα που κουβαλάει έτσι εντός εισαγωγικών, νομίζω πρέπει να την μαζέψει. Καλή τρέλα, τρέλα τη θέση του θερμοφύλακα, την τρέλα τη θέση. Απλά σε ενέργειες όπως η σημερινή, νομίζω έτσι δεν εκφράζει ούτε τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Δεν είπα, ούτε το φουδουμάζω, ούτε το θερμοφύλακα τον ΠΑΟΚ. Κατά τα άλλα το παιχνίδι πώς το είδατε? Φάση σειρά, μόνο το παιχνίδι δεν το είδα, δεν έχω πολύ. Δεν έχετε εικόνα. Ποια φάση έτσι θα στεθείτε περισσότερο στο πέναλτι, στο τρίτο γκολ ίσως που ήταν φοβερό. Το τρίτο γκολ ήταν από άλλο πλανήτη. Ναι. Το γκολ είναι από άλλο πάγο. Όλη η συνεργασία εκεί ήταν πριν, ναι, άκουγα ότι δεν έπαιξε καλό ποδόσφαιρο και με λίγο μισό μηδέν. Τρίτο γκολ μόνο από την φάση δεν που είδα από έτσι που ξεκίνησε την ομαδικότητα που καθένας που θα της όβησε η πάσα. Δεν υπήρχαν ατομισμός μέσα στο παιχνίδι.
Άμα το κάνουν αυτό με τη Τσέλσι, θα κάνει καλά. Βλέπεις θετικό αποτέλεσμα για τον ΠΑΟΚ την Πέμπτη? Δεν έχεις κάτι να χάσεις. Που έχεις την μπάλα σου και άμα χάσεις από την Τσέλσι έχασες. Δεν έχασες από κάποιον αντίπαλο. Ναι, ωραία, τα παιδιά να μην έχουν πίεση. Αυτό έλεγα και νωρίτερα. Οι ελληνικές ομάδες από τέτοια μάτς μόνο παραστάσεις έχουν να κερδίσουν και θετικά. Κερδίζεις. Εντάξει, άλλο τώρα να παίζεις τον αντίπαλο με τον Παστεριανό και άλλο με τον Αζάρι. Σίγουρα, σίγουρα. Τεράστια διαφορά. Και αυτοί θέλουν να δείξουν όλη την Ευρώπη. Σίγουρα. Καλώς έγινε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Αυτά, Βασίλη. Δεν έχουμε ακούσει φίλο του Άρη του Ηρακλή. Δεν ξέρω, δεν είναι προφανώς. Από αύριο φίλοι του Άρη και του Ηρακλή. Να δούμε και το μάτς του Ηρακλή αύριο, το πρώτο επίσημο της σεζόν στον Εθνικό Πειραιώς. 4.30 θυμίζω το παιχνίδι για την τρίτη φάση του κυπέλου. Να μας πούν και πώς βλέπουν εκεί τα πράγματα και με τον Παπαδόπουλο που είχε αναλάβει τις τελευταίες ημέρες. Για τους φίλους του Άρη που σήμερα είδαμε πάλι ουρές στα εκδοτήρια. Αναμένεται να έχουν έτσι δυναμική παρουσία στο Κλάνης Βγελίδη στο μάτς με το Λεβαδιακό τη Δευτέρα στις 7. Σαφώς, εντάξει, σήμερα ήταν η μέρα ΠΑΟΚ, ήταν και το παιχνίδι αυτό το πολύ σημαντικό διπλό στο Γκεντικούλη και ξεκινάει μια περίοδος πολύ καυτή, έτσι όπως λέμε για τον ΠΑΟΚ, με το μάτς με την Τζέλσι που ακολουθεί την Πέμπτη, μετά είναι το ντέρμπι με την ΑΕΚ, ακολουθεί το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Μάτς φωτιά πραγματικά για τον Δικέφαλο και το πολύ θετικό για την ομάδα του Λουτσέσκου είναι ότι σήμερα ξεκίνησε νικηφόρα αυτή τη δύσκολη περίοδο. Και νικηφόρας απέναντι σε έναν μαχητικό αντίπαλο. Έτσι, όφι, πέρα από το ότι προηγήθηκε, εντάξει, μετά από ένα σημείο, όταν έγινε το 3-1, ουσιαστικά κρίθηκε εκεί το παιχνίδι, όλα τελείωσαν. Αλλά η αντίδραση που έβγαλε ο Δικέφαλος εκτός έδρας, ενώ βρέθηκε πίσω στο σκορ με το πέναλτι που δεν το δόθηκε στο 3, αφήνει, αν μη τι άλλο, θετικά συμπεράσματα για τον Λουτσέσκου. Μιας και λέγαμε για την αντίδραση αυτή του Πασχαλάκη με τις χειρονομίες. Εντάξει, ζήτησε συγγνώμη, να το τονίζουμε και αυτό είναι σημαντικό, ότι πήγε στον κόσμο και ζήτησε συγγνώμη μετά τη λήξη του αγώνα. Να αναφέρουμε ότι υπάρχει και ένα ενδεχόμενο να τιμωρηθεί ο Πασχαλάκης για μια αγωνιστική. Εντάξει, δεν είναι τόσο σίγουρο αυτό βέβαια, αλλά υπάρχει, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο ποινή του Πασχαλάκη για μια αγωνιστική. Όπως διαβάζω τώρα στη δημοσίευμα εδώ, στο σελίδα gazeta.gr. Υπάρχει ο κίνδυνος για ποινή τουλάχιστον μιας αγωνιστικής για ανάρμοση στη διαγωγή σε θεατές για τον Πασχαλάκη. Βέβαια, για να υπάρξει τιμωρία, θα πρέπει να επέμβει ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας ο Κωνσταντίνος Σιμιτζόγλου και οι ποινές για τους παίκτες αυτές τις περιπτώσεις περιγράφονται στο άρθρο 10 του πειθαρχικού κώδικα της ΕΠΟ, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα. Επίσης, καταγγελία για φάση που διέλαθε της προσοχής του διαιτητή επιτρέπεται μόνο στις δύο ομάδες που αγωνίστηκαν σε έναν αγώνα, δηλαδή μόνο όφη μπορεί να κάνει καταγγελία για αυτή τη φάση, την οποία δεν είδε προφανώς ζωντανά στο παιχνίδι ο διαιτητής Διαμαντόπουλος, η βοηθή του, δεν ανέφεραν κάτι. Σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 5 λοιπόν, και αυτοεπαγγέλτος μπορεί να γίνει καταγγελία, ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας μπορεί να επέμβει και για γεγονότα που καλύπτονται από τα ΜΜΕ βέβαια, με βάση το βίντεο του αγώνα δηλαδή, αν δείτε τη συγκεκριμένη αντίδραση του Αλέξανδρου Πασχαλάκη, ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας του Κωνσταντίνου Σιμιτζόγλου μπορεί να επέμβει για να δούμε στη συνέχεια αν θα κληθεί απολογία και αν θα υπάρξει ποινή μιας αγωνιστικής. Αυτό θα είναι μεγάλο πλήγμα βέβαια για τον ΠΑΟΚ, γιατί το μάτς που ακολουθεί, θυμίζουμε, για το πρωτάθλημα της Super League είναι για την τέταρτη αγωνιστική κόντρα στην ΑΕΚ στο γήπεδο της Τούμπας, στο μεγάλο ντέρμπι Κεφάλων, την επόμενη Κυριακή στις 8.30. Επομένως, το να έχανε ο ΠΑΟΚ τον Πασχαλάκη από αυτό το παιχνίδι λόγω αυτής της ανόητης, να ξαναπούμε, ενέργειας, της χειρονομίας προς τον κόσμο του όφη, θα ήταν, αν μη τι άλλο, απρόσμενο πλήγμα για τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Να δούμε όμως τι θα συμβεί και με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Περιμένουμε να ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις και για αυτό το θέμα και για οτιδήποτε άλλο θελήσετε. Για ό,τι υπάρχει στην αθλητική επικαιρότητα. Στο 2310-287-888 μπορείτε να καλείτε. Παρέα θα πάμε για περίπου 10 λεπτά και ακόμη εδώ στο Λίμπερο 107,4 με την εκπομπή Post Game, τη νέα εκπομπή εδώ στο Λίμπερο, η οποία θα συντροφεύει κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 10 μέχρι και τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Με τον Γιώργο Παναγιωτήτη στο μικρόφωνο και Βασίλη Καβαδία σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Και λογικά, Βασίλη, θα σε έχουμε συχνά εδώ στο Post Game, έτσι, τα Σαββατοκύριακα. Μάλλον κάθε φορά. Ωραία, παρέα θα πηγαίνουμε με τον Βασίλη Καβαδία στη ρύθμιση του ήχου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 10 με 1 στο Post Game εδώ στο Λίμπερο 107,4 για να βλέπουμε ό,τι έχει συμβεί στην αθλητική επικαιρότητα, στα παιχνίδια του Σαββάτου και τη Κυριακή. Εντάξει, αύριο θα είμαστε και λίγο pre-game. Εκτός από το post-game και για τα μάτς τα αυριανά που θα είναι πάρα πολλά, πλούσια αγωνιστική δράση και για το μάτς του Ηρακλή, φυσικά θα έχουμε πολλά να πούμε, θα είναι το πρώτο επίσημο της σεζόν. Θα είμαστε και λίγο pre-game για το μάτς της Δευτέρας
του Άρη με το Λεβαδιακό που θα κλείσει και την, θα ρίξει την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της Super League. Να πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Τι κάνετε, γεια σας. Καλά εσείς. Λοιπόν, καταρχάς καλή επιτυχία στην καινούργια εκπομπή που παρουσιάζεται. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν, το παιχνίδι το είδα. Πώς σας φάνηκε? Έτσι όπως ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ, είπα ότι θα τους παραμαζέψει. Μετά το 10ο λεπτό όμως, άλλαξε η εικόνα η ομάδα. Το πέναλτι βέβαια ήταν αδιαφυσβήτητο, αλλά για μένα περισσότερο ευθύνεται ο υποπτής, ο οποίος είναι βοηθός πλέον και πρέπει να το υποδείξει, γιατί γίνεται μπροστά στα μάτια του. Συμφωνώ. Είναι στα 10 μέτρα ο υπόπτης. Δεν μπορεί να μην την είδε τη φάση εκεί. Είναι στα 10 μέτρα, στα 5 μέτρα είναι ο υπόπτης. Στην ίδια ευθεία είναι. Να μην το είδε, πρέπει να σηκώσει σημαία. Δηλαδή πρέπει πρώτα να τιμωρηθεί ο υπόπτης και μετά ο διαιτητής. Ναι. Ο διαιτητής είναι πιο μακριά. Του ξέφυγε η φάση. Γιατί στο σημείο που γίνεται, ο διαιτητής βλέπει την πλάτη του τερματοφύλακα. Ναι. Ο υπόπτης... Έπρεπε να το υποδείξει ο υπόπτης, να σηκώσει τη σημαία. Τους έχει φάτσα. Τους έχει φάτσα. Τέλος πάντων, έγινε μια επαγγελματική νίκη με απόδοση καλή κατά διαστήματα και υπόψη να ληφθεί υπόψη ότι σε 40 προηγούμενους αγώνες όφη συνέδρα του έχει 22 νίκες, 12 ισοπαλίες και 6 ήττες. Ναι, είναι δύσκολο. 7η νίκη μόλις του ΠΑΟΚ στην ιστορία του Αγεντικού. Είναι δύσκολη έδρα. Αυτός ο όφη δεν έχει καμία σχέση με τον όφη του Εγκεγέραντ. Ναι, σίγουρα. Είναι μια θλιβερή ομάδα η οποία θα κινδυνεύσει. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι τόσο κακή ομάδα. Εντάξει, σήμερα φάνηκε διαφορά δυναμικότητας, αλλά δεν νομίζω είναι... γενικότερα θα είναι ανταγωνιστικό όφη. Πιστεύω ότι θα εξασφαλίσει εύκολα την παραμονή. Δεν δημιουργεί φάση. Ναι, έχει και αρκετά νέα πρόσωπα. Ακόμη ίσως πρέπει να μπουν ο Πλατέλας, ο Αραβίδης, αυτοί που μπήκαν στο δεύτερο ημίχρονο σήμερα. Ο Πλατέλας και ο Αραβίδης να συμμετάσχουν όμως. Και όταν έχεις τον Παπασεριανό ακόμα να παίζει. Ναι. Πόσο είναι, 35 είναι αυτός. Πρέπει να είναι, πρέπει να είναι. Λοιπόν, ναι. Και επίσης κάκη συνέργεια του Πασχαλάκη και πολύ φοβούμαι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις επεμβαίνει αυτεπάγγελτα ο αθλητικός εισαγγελέας και καλεί σε απολογία. Ναι, αυτό έλεγα μόλις προηγουμένως, ότι έχει λοιπόν, το δικαίωμα να δούμε αν θα το πράξει, έτσι. Ναι, εντάξει, θα το δούμε. Και δεν μ' άρεσαν οι δηλώσεις του Λουτσέσκου, ο οποίος σε κάποια εκφορά του λόγου του είπε το πέναλτι το είδα στο Ολυμπιακό στάδιο. Δηλαδή, ναι. τι υπονοούσε. Εντάξει, ο Λουτσέσκου μας έχει συνηθίσει σε αυτά γενικά, έτσι με τις ατάκες του, αυτές του αρέσει να... Δηλαδή η παραπομπή σε τι ωφελεί. Προφανώς ότι και εκείνη την ώρα που ήταν και το ματς ΑΕΚ Πανιώνιος, ήθελε έτσι λίγο να του αρέσει να προκαλεί έτσι με τις δηλώσεις του Λουτσέσκου, επικοινωνιακά το έχει αυτό ο Ρουμάνος. Την θεωρώ άστοχη τη δήλωση. Ναι. Λοιπόν, το καλό είναι ότι ο ΠΑΟΚ όσες φορές στις τρεις αγωνιστικές της πρώτης είχε τρεις συνεχόμενες νίκες, έχει πάρει και πρωτάθλημα. Ναι, είναι σημάδι τίτλου αυτό, όντως, το 3-3 στο ξεκίνημα. Δηλαδή, το 84-85, 3-3 πήρε πρωτάθλημα. Δεν είμαι προληπτικός, αλλά κάτι σηματοδοτεί. Επειδή είδα και την ΑΕΚ, στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ καλή στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Αλλά θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός που έχω δηλώσει κατ' επανάληψη ότι είμαι αντιολυμπιακός εξαιτίας του ότι όταν είχαμε τη μεγάλη ομάδα εδώ στην Κατερίνη μας ρημάζανε με τη διαιτησία. Και μια φορά φέρανε Ισραηλινό διαιτητή και διακόψε το παιχνίδι.
και μηδενιστήκαμε. Αυτά δεν ξεχνιούνται. Ο Ολυμπιακός μέχρι στιγμής είδα ότι είναι ένα κλικ επάνω από τις, από ΑΕΚ και ΠΑΟ. Εντάξει, δεν έπαιξε απλά και με δύσκολο αντίπαλο ακόμη μέχρι στιγμής. Με εξαίρεση το μάτς με την Μπέρνλι στην Αγγλία που δεν ήταν πολύ κακή εμφάνιση του εκεί. Δέχτηκε 30 φάσεις για γκολ. Ήταν κάτι φορά. Άλλο μάτς δύσκολο δεν έπαιξε. Δηλαδή, να περιμένουμε να το δούμε τον Ολυμπιακό λίγο και στα επόμενα. Έχει κάποιους παίκτες καινούριους, όπως ο Καμαρά στα ΧΑΤ. Ο Πιτσιρικάς, ο Τζιμίκας. Ναι. Ενισχύθηκε και, η αλήθεια, και ναι. ο Ποντένς με τον Γκερέρο μπροστά. Είναι καλοί παίκτες και υπόψη ότι θα έρθει σε κανένα μήνα και ο Γιάγια Τουρέ. Να δούμε σε τι κατάσταση θα είναι βέβαια. Για μένα το 50% να είναι του παλιού Τουρέ για το ελληνικό πρωτάθλημα είναι υπεραρκετός. Χάρηκα που τα είπαμε, παιδιά. Να είστε καλά. Τώρα βέβαια, ναι, σε αυτό που λέτε θα δούμε. Έχει ενδιαφέρον αυτός ο μήνας τώρα που ακολουθεί και για ΠΑΟ και για ΑΚ και Ολυμπιακός. Αυτή τη σειρά των δύσκολων αγώνων που μπαίνουν με Ευρώπη ενδιάμεσα, το πώς θα το διαχειριστούν. Ειδικά και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ δύσκολο να προκληθούν. Ναι, είναι δύσκολη η όμιλη, βέβαια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ο ΠΑΟΚ είναι πιο εύκολο μεν, αλλά η Μπάτε Μπορίσοφ συμμετείχε σε πολλά Champions League. Δεν είναι ομάδα της πλάκας. Όχι, σε καμία περίπτωση. Πηγαίνει άνετα πρώτη. Ναι, συνέχεια. Είναι αξιόλογος αντίπαλος. Βέβαια. Ακόμα και η βιντεότητα την οποία λιδωρούσανε, την είδαμε εδώ μέσα. Παραλίγο να αντιπάρει την πρόκληση. Παραλίγο να πάει σαν παράς. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια να έχετε. Να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα. Γεια σας. Ενώ πλησιάζουμε στη μία μετά τα μεσάνυχτα, Βασίλη, νομίζω είναι ώρα σιγά σιγά να κλείνουμε για απόψε. Το σημερινό post-game φτάνει στο τέλος του. Μαζί με post-game θα είμαστε πάλι αύριο στις 10. 10 με 1 κάθε Σάββατο και Κυριακή εδώ στο Λίμπερο 107,4. Από τον Βασίλη Καβαδία που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και θα είμαστε παρέα και αύριο, και τον Γιώργο Παναγιώτη που ήταν στο μικρόφωνο. Να σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο για το βράδυ του Σαββάτου και καλό ξημέρωμα Κυριακής. Θα τα πούμε αύριο στις 10. Μέχρι τότε να είστε καλά. Γεια σας.